AirTopen, παράθυρο στην κοινωνία, ή στο σελίδα μας airtopen.com. Γεια σας κυρίες και κύριοι. Είναι η εκπομπή Αναστοχασμή από το ελεύθερο ραδιόφωνο της ΕΡΤΟΠΕΝ, μέσα από το live24.gr και από την ιστοσελίδα της ΕΡΤΟΠΕΝ, που μπορείτε να ακούσετε διαδικτυακά την εκπομπή σε ολόκληρη την Ελλάδα και βέβαια σε όλο τον κόσμο. Εσείς, εγώ και ο καλεσμένος μου σήμερα, για 2 ώρες θα επιχειρήσουμε να αναστοχαστούμε τις πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές εξελίξεις στην Ελλάδα, την Ευρώπη και τον κόσμο, και μαζί θα επιχειρήσουμε να διαμορφώσουμε γνώμη. Σας λέω εκ προημίου ότι έχω τη χαρά και την τιμή για άλλη μια φορά να έχω μαζί μου το ιστορικό στέλεχος της αριστεράς και πρώην υπουργό, τον Παναγιώτη Λαφαζάνη. Ο αριθμός 1, το κεφαλαίο γράμμα π, αφήνεται κενό, πληκτρολογείτε το μήνυμά σας και το αποστέλλετε στο 54045 με χρέωση 25 λεπτά του ευρώ, που αποτελεί τη μοναδική πηγή ζωής και ύπαρξης του ελεύθερου ραδιοφώνου της πόλης. 2-10-60-02-9-10, χαρά και τιμή να σας ακούσω. Ζωντανά είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο και μπορείτε να τηλεφωνήσετε για τις ερωτήσεις, τις θέσεις σας, ό,τι επιθυμείτε στην πρόοδο της εκπομπής μας. Στην Πολιοδική Τράπεζα των Ήχων, όπως πάντα, συνεργάτης πια των Αναστοχασμών, ο Παναγιώτης Ζέκιος, τον οποίο ευχαριστώ προσωπικά, γιατί χωρίς αυτόν δεν θα μπορούσε να γίνει η ραδιοφωνική αυτή παραγωγή. Τη μουσική επιμέλεια της εκπομπής την έχει όπως πάντα η ταπεινότητά μου. Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, μια ακόμα αναστοχαστική διαδρομή μέσα από το ελεύθερο ραδιόφωνο της ΕΡΤΟΠΕΝ, στο διαδίκτυο, μέσα από τη σελίδα της ΕΡΤΟΠΕΝ και στο live24.gr, όπου συνήθως παρακολουθείτε τους και τους διαδικτυακούς ραδιοφωνικούς σταθμούς. Να ξέρετε ότι η εκπομπή που σήμερα θα κάνουμε βεβαίως θα προβληθεί στη σελίδα των Αναστοχασμών και αφού την επεξεργαστώ μέσα από την εφαρμογή YouTube, έχω την βεβαιότητα ότι θα προβληθεί και μέσα από το YouTube, αλλά και μέσα από την iskra.gr, πιστεύω. Βεβαίως. Έτσι. Έχω τη χαρά και την τιμή λοιπόν να έχω για άλλη μια φορά ένα πολύ αγαπητό και σεβαστό σε μένα πρόσωπο, ένα ιστορικό στέλεχος της ουσιαστικής αριστεράς, γιατί οι ιδεολογίες δεν εφαρμόζονται από πρόσωπα, ούτε ευτελίζονται από τα πρόσωπα. Ή υπάρχουν ή δεν υπάρχουν. Έχω λοιπόν εδώ τη χαρά και τη τιμή να φιλοξενώ το ιστορικό στέλεχος, τον Παναγιώτη Λαφαζάνη της Αριστεράς και πρώην υπουργό, με τον οποίο θα συζητήσουμε την επικαιρότητα στη χώρα μας, την Ευρώπη και τον κόσμο, με μια ατζέντα η οποία είναι ανοιχτή και την οποία την καθορίζει ο καλεσμένος μου. Σε ακούμε, Παναγιώτη. Ευχαριστώ πολύ, Νίκο, για την πρόσκληση καταρχάς. Νομίζω ότι θα κάνουμε μια εκπομπή βόμβα. Βόμβα στα θεμέλια ενός βρώμικου, σάπιου συστήματος, τόσο σάπιου που πλέον εξαθλιώνει τη χώρα. Την ακροτηριάζει και την εξαθλιώνει. Υπογραμμίζω αυτά τα πράγματα και τα εννοώ. Μην τα ακούνε ευαίρεσε ο κόσμος.
του περνάει από το ένα αυτή και φεύγει από το άλλο. Ναι, ναι. Συνηθίζουμε στην περίοδο που ζούμε να γίνεται αυτό. Έτσι, έτσι. Θα κάνουν εγκληματικό λάθος και αυτοί πια. Τα εγκλήματα των από πάνω θα τα φορδωθούν οι από κάτω. Γιατί δεν υπάρχει κανένα περιθώριο να μην αντιδράσουμε. Σήμερα ζούμε μια Ελλάδα η οποία όχι απλώς φτωχοποιείται, εξαθλιώνεται. Εγώ δέχομαι βροχή τα μηνύματα φίλων, απλών ανθρώπων που μου λένε ένα κομμάτι ψωμί, μια δουλειά να μου βρείτε όσες ώρες, 2 ώρες είναι, 3 ώρες, οτιδήποτε και όσο μου δίνουνε. Ναι, ναι, το ξέρω. Αυτή είναι η σύγχρονη Ελλάδα του ευρώ, της ευρωπαϊκής ιδέας, η Ελλάδα η οποία υποτίθεται είναι στη Δύση, η Ελλάδα που έχει μεγάλους συμμάχους. Αυτή η Ελλάδα λοιπόν είναι αυτή που ζούμε τώρα και είναι αυτό που σας λέω. Γι' αυτό θα κάνουμε και θα πούμε μεγάλες αλήθειες, ανατρεπτικές αλήθειες που στέλνουν όλους που τους κρατούντες, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, στο ειδικό δικαστήριο, στο εδόλιο, με ποινές τουλάχιστον κακουργηματικές για τα εγκλήματα που έχουν διαπράξει στη χώρα. Και αυτό θα κάνω εγώ τουλάχιστον, ναι, ναι, και η προσπάθεια, η πολιτική που θα εκδηλωθεί το επόμενο διάστημα θα έχει στόχο πρώτον να κάνει, να τιμωρήσει τους ενόχους και εγκληματίες, τους δολοφόνους της σημερινής Ελλάδας, να τους τιμωρήσει, διότι αν δεν υπάρξει τιμωρία δεν υπάρχει αλλαγή πολιτικής και αλλαγή πορείας. Σου λέει εντάξει, αλλαγή βάρδιας έγινε και θα συνεχιστεί η κατάσταση όπως παλιά. Έτσι. Διότι δεν υπάρχουν ένοχοι. Έτσι. Άρα και αυτοί που αναλαμβάνουν είναι συνένοχοι. Ναι, το πολιτικό μεταφράζει. Αφού δεν έχει ενόχους στο σύστημα, αυτοί που δεν τιμωρούν κανέναν είναι συνένοχοι. Ναι, το πολιτικό μεταπρατικό σύστημα το έχει συνηθίσει αυτό. Α, μπράβο, άρα τι θα αλλάξει. Την ατιμωρησία. Τι θα αλλάξει. Και τα λέω αυτά πρώτα απ' όλα γιατί αυτή την ώρα ζούμε μια μεγάλη ληστεία. Τολμώ να πω ότι δεν έχει υπάρξει τέτοια ληστεία από γένεσης του νεοελληνικού κράτους, του νεοελληνικού έθνους. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη ληστεία. Ποια είναι αυτή η ληστεία? Η ενεργειακή ληστεία την οποία υφίσταται αυτή την ώρα ο ελληνικός λαός. Και πρώτα απ' όλα η καταλήστευση που υφίσταται με τα τιμολόγια του ρεύματος. Βέβαια, αφού έσπευσαν έσπευσα να τελειώσουν το λιγνίτι. Μπράβο. Μιλάμε, Νίκο, πρόσεξε τι θέλω να πω. Βεβαίως. Για μια βενζίνη που πετάει. Βέβαια. Πάνω από 2 ευρώ. Έτσι. Σύντομα θα την δούμε και στα 2,20. Ήδη στην περιφέρεια της Ελλάδας δεν υπάρχει βενζίνη αμόλυβδη κάτω από 2,20. Και ίσως στα 2,5. Αυτό σημαίνει ότι εγκαταλείπει ο μισθωτός, ο μέσος μισθωτός, για να μην πω ο χαμηλόμισθος, κάθε ιδέα κίνησης με το αυτοκίνητό του. Mm-hmm. Το αυτοκίνητό του το βάζει στην άκρη πλέον. Βέβαια. Μιλάμε για εκτείναξη στα ύψη στα τιμολόγια για την κάλυψη θέρμανσης στο σπίτι του, στα ύψη πλέον. Βέβαια. Είτε πετρέλαιο βάλει, είτε φυσικό αέριο έχει. Ακόμα και ξύλα αν πάρει, κοιτάξτε την τιμή πανάκριβα, που έχουν φτάσει. Πανάκριβα. Είναι πανάκριβα. Φυσικά. Φυσικό επόμενο. Δεν μπορεί λοιπόν να θερμάνει το σπίτι του, τα παιδιά του, την οικογένειά του. Πρέπει να κρυώνει και κρυώνει αυτό το χειμώνα. Και βεβαίως τώρα έχουμε τους λογαριασμούς της ΔΕΗ. Εδώ έχουμε μια μεγάλη ληστεία και μια μεγάλη κοροϊδία. Η κοροϊδία ποια είναι, η ληστεία καταρχάς ποια είναι, ότι ήρθαν τα τιμολόγια του ρεύματος, ήρθε και ένα γραφείο που έχω κι εγώ, παράδειγμα, ναι, τώρα, ναι, ναι, τώρα ναι, έρχεται ναι, και, ναι. Και στο σπίτι, βέβαια. Στο γραφείο, διπλασιασμός. Βέβαια. Του τιμολογίου ρεύματος. Και άντε να βρεις τα λεφτά να το πληρώσεις. Το ρεύμα πλέον είναι περισσότερο από το ενίκιο που πληρώνω. Ασφαλώς.
περισσότερο από το ενίκιο. Σφαλώς. Είναι δεύτερο ενίκιο, χαράτσι. Βέβαια. Και λέω μετά την έκπτωση υποτίθεται την οποία κάνει η κυβέρνηση. Ποια έκπτωση, μας λέει έκπτωση 75%. Δείτε τα τιμολόγια, θα τα δείτε κι εσείς, θα τα πάρετε. Τα είδαμε ήδη. Την εξόφληση τετραμήνου, θα δείτε λοιπόν πόση είναι η έκπτωση. Ούτε 30%. Έτσι. Ούτε 30% η έκπτωση. Έχουν κάτω κάτω ένα αριθμό, ένα νούμερο που τεινάζει στα ύψη το ρεύμα. Το νούμερο αυτό λέει, έχει τον τίτλο, δεν έχω τώρα πρόχειρο εδώ, το οποίο βάζει στο κάτω κάτω την τελική χαριστική βολή για τον λογαριασμό. Αναπροσαρμογή του τιμολογίου, λέει. Μάλιστα. Αναπροσαρμογή του τιμολογίου. Ενώ έχει πάνω την κανονική τιμή της κιλοβατόρας, κάτω στο τέλος έχει την αναπροσαρμογή. Η αναπροσαρμογή είναι μια μισή φορά το τιμολόγιο της ΔΕΗ. Μάλιστα. Αντιλαμβάνεστε τι γίνεται. Μιλάμε για καταλύστευση. Εδώ έχουμε να κάνουμε με εγκληματίες. Εγκληματίες. Διότι αυτά όλα που συμβαίνουν τώρα με το ηλεκτρικό ρεύμα, με την ενέργεια, δεν ήταν αναπόφευκτα να γίνουν. Όχι βέβαια. Λίγοι ξέρουν ή θυμούνται ίσως ότι εγώ διατέλεσα υπουργός ενέργειας, περιβάλλοντος και άλλα υπουργεία, παραγωγικής ανασυγκρότησης, βιομηχανίας, αγροτικής ανάπτυξης, είχα όλο τον παραγωγικό τομέα. Λοιπόν, ήμουνα και υπουργός ενέργειας. Αυτό και είχα εφαρμόσει για ένα μικρό διάστημα που ήμουνα, διότι ξέρουν οι φίλοι που μας ακούνε ότι εγώ και άλλοι συνεργάτες, φίλοι, συνοδοιπόροι, είχαμε αποχωρήσει μόλις ψηφίστηκε το μνημόνιο. Καλά, αυτό είναι γνωστό, γιατί, επίσης. Γιατί, ναι. Γιατί δεν θέλαμε να ψηφίσουμε το μνημόνιο, την καταστροφή. Βέβαια. Λοιπόν, και επειδή δεν θέλαμε, το καταψηφίσαμε με συνέπεια να φύγουμε και από την κυβέρνηση βεβαίως. Εννοείται. Λοιπόν, ήμουνα περίπου 5 μήνες, 6 μήνες υπουργός ενέργειας. Εκεί εφάρμοσα μια στρατηγική. Χωρίς να έχω την ειδίκευση, ναι, στον ενεργειακό τομέα, επειδή ασχολιόμουν με αυτό το θέμα αρκετά και έφτιαξα ένα μικρό επιτελείο, συζητήσαμε και καθορίσαμε μια στρατηγική. Όλη αυτή η στρατηγική, αν εφαρμοζότανε, σήμερα η Ελλάδα δεν θα είχε αύξηση ούτε ένα λεπτό στον ενεργειακό τομέα. Και ποια ήταν αυτή η στρατηγική, την οποία γκρεμίσανε οι άθλοι μόλις εγώ έφυγα? Πρώτον, δεν δεχόμουν τη λεγόμενη απολιγνητοποίηση. Τι κάνετε ρε παιδιά, λέω, τι απολιγνητοποίηση? Πίεζε τότε η Τρόικα, την οποία δεν είχα δεχθεί ούτε συναντήσει ποτέ, πίεζε τότε η Τρόικα την κυβέρνηση και της έλεγε αντικαταστήστε τον λιχνίτη. Ναι, ναι, γιατί το κυρίαρχο αφήγημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν αυτό. Αυτό ήταν. Το δυστοπικό αφήγημα των νεοφεουδαρχών, κατάλαβες. Έτσι. Αυτό, πράσινη. Λέω, έτσι. Με συγχωρείτε, τι μου λέτε τώρα? Φουρφουράκια και πράσινάλογα. Ακριβώς, ναι. Ακριβώς. Έτσι. Είσαι πολύ παραστατικός. Μα με συγχωρείς, έτσι ακριβώς. Πολύ παραστατικός. Λοιπόν, σου έλεγα, τι μου λέτε τώρα? Δηλαδή, να κλείσουμε εμείς τα λιγνητικά εργοστάσια παραγωγής ρεύματος που δουλεύουν με ένα εχώριο προϊόν, το λιγνίτι. Έτσι. Και να πάμε πού? Σε μια πράσινη ενέργεια, δηλαδή ανεμογεννήτριες και φωτοβολταϊκά. Έτσι. Τα οποία δεν διασφαλίζουν την κάλυψη της χώρας σε ηλεκτρική ενέργεια ούτε σε άλλα ενεργειακά προϊόντα. Σε καμία περίπτωση. Γιατί? Όταν δεν έχει ήλιο, η ανεμογεννήτρια, τα φωτοβολταϊκά δεν μπορούν να δουλέψουν. Έτσι. Το βράδυ σίγουρα δεν δουλεύουν. Έτσι. Όταν δεν έχει αέρα, μπράβο, οι ανεμογεννήτριες δεν δουλεύουν. Τι θα κάνουμε τότε? Έτσι. Θα περιμένουμε, λέω, πότε θα ξαναφυσήξει για να έχουμε ρεύμα? Έτσι, έτσι. Λοιπόν, αυτά δεν γίνονται. Ο λιγνίτης, λοιπόν, εφόσον δεν μπορεί να αποθηκευτεί οποιαδήποτε άλλη ενέργεια, ο λιγνίτης είναι αναντικατάστατος. Επομένως, ούτε ένα εργοστάσιο δεν θα κλείσει, έτσι, αν δεν έχουμε βέβαιη την αντικατάσταση και μάλιστα με έναν φθηνότερο, για μια Ελλάδα χρεοκοπημένη, τρόπο.
Και είπες, λοιπόν, και είπες κάτι το οποίο είναι κομβικό. Αποθήκευση ενέργειας. Βεβαίως. Οι ανεμογεννήτριες δεν μπορούν να κάνουν αποθήκευση. Όχι, δεν κάνουν. Ε. Ούτε δεν τα φωτοβολταϊκά κάνουν. Υπάρχει. Δεν υπάρχει. Όχι, να τα λέμε για να είμαστε καθαροί. Εκείνη την ώρα καταναλώνεται το χωριό. Ό,τι παράγεται καταναλώνεται. Ακριβώς. Αν δεν παράγεται τίποτα, τι να καταναλώσεις. Έτσι. Αν δεν είναι φοβερή άνεμη και έχει υπερφόρτωση και έχουν περίσσευμα ρεύματος, χάνεται αυτό. Έτσι, ακριβώς. Γιατί δεν μπορεί να αποθηκευτεί. Δεν μπορεί, λοιπόν, να αποθηκευτεί. Δεν μπορεί να είναι αντικατάσταση, να έχουμε αντικατάσταση, λοιπόν, με την λεγόμενη πράσινη ενέργεια, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επομένως, δεν μπορούν να κλείσουν τα λιγνητικά. Χτυπάγαν τον κόλο τους κάτω, που λέει ο λόγος. Εγώ δεν ακούω τίποτα. Λέω, με συγχωρείτε, εδώ έχουμε μια χώρα. Έχουμε ένα λαό, έχουμε μια οικονομία, έχουμε το εθνικό μας συμφέρον. Mm-hmm. Δεν μπορούμε να τα τεινάξουμε στον αέρα για τις συνταγές και τα δόγματα τα δικά σας, τα οποία θέλει να οικονομήσει η Γερμανία και όλοι οι άλλοι οι οποίοι θέλουν να υποκαταστήσουν και δουλεύουν πάνω στον πράσινο λεγόμενο ενεργειακό τομέα και γυρεύουν υπερκέρδη. Λοιπόν, και όχι μόνο αυτό, εγώ έκανα και καινούριο εργοστάσιο, λιγνίτη, στη Φλόρινα, σύγχρονο, το οποίο εργοστάσιο, το οποίο είναι πολύ σημαντικό, δεν είχε ρήπους, ναι, πολλούς. Ναι. Ήταν, είχε πολύ μικρή ρήπανση, ναι, σχεδόν ίδια με ένα εργοστάσιο φυσικού αερίου. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, και έδωσα άδεια για καινούριο λιγνητικό εργοστάσιο στην Φλόρινα. Ναι, το, τι... για το οποίο στήχησε, γιατί βέβαια, η τεχνολογία στήχησε. Του ήταν βεβαίως άψογη ως αναφορά τους ρήπους, βέβαια, και το οποίο θέλουν, άκουσον να το μετατρέψουν τώρα. Όχι, το αποφασίσανε. Να το καταστρέψουν δηλαδή. Το αποφασίσανε, έτσι, το μετατρέπουν. Δίνουν του κόντα λεφτά για να το μετατρέψουν τώρα, σε φυσικό αέριο. Όταν το φυσικό αέριο πετάει στα ύψη. Στα ύψη. Δεν τους αρέσει ο λιγνίτης. Αυτά είναι εγκλήματα τα και μόνο, και μόνο να σου πω και το εξής, ένα λεπτό, με συγχωρείς. Ναι. Γιατί μου έχει μείνει αυτό και με έχει ενοχλήσει. Ο σημερινός υπουργός εξωτερικών μας είπε ότι δεν χρειάζεται να τρυπήσουμε για να βγάλουμε τα όποια ενεργειακά αποθέματα έχουμε, διότι εμείς είμαστε απέναντι από αυτά τα. Ναι. Από αυτού του είδους τις εξορίξεις και τα λοιπά. Ναι, έτσι, να πάμε στις ανεμογεννήτριες και στα πάνελς. Και στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα με μπαταρίες λιθίου, τα οποία και περιορισμένη κίνηση θα έχουν, αλλά και εξαιρετικά ρυπογόνα όσον αφορά την αποθήκευση του άχρηστου υλικού θα είναι. Διότι πού θα πάνε οι μπαταρίες του λιθίου μετά, βέβαια, που θα εξαντλήσουν το χρόνο λειτουργίας τους. Πού θα αποθηκευτούν. Και πώς θα παραχθούν. Και πώς θα, και πώς θα παραχθούν. Καταστραφούν. Και, έτσι, μπράβο. Και πού θα πάνε τα ενεργοβόρα και για το περιβάλλον άχρηστα και επικίνδυνα υπόλοιπα των ανεμογεννητριών όταν θα ξυλωθούν αυτές. Βεβαίως. Έτσι. Τεράστια θέματα. Έτσι. Τα... Και τι οικολογικό αφήνει μια ανεμογεννήτρια, τι ερήμωση αφήνει γύρω της. Τα έχουμε δει. Βεβαίως. Έτσι. Όλα αυτά τα βάζουν κάτω από το χαλί για να υπηρετήσουν το δόγμα της οικονόμας. Έτσι. Για να μπορέσουν οι Γερμανοί να ελέγξουν την Ευρώπη και όσο είναι δυνατόν και τον υπόλοιπο κόσμο, για να μας βάλουν όλους από κάτω και να τροφοδοτούν τις βιομηχανίες τους για μεγάλα κέρδη. Έτσι. Περί αυτού πρόκειται. Έτσι. Λοιπόν, και δεν φεύγουν από το λιγνίτι οι Γερμανοί. Όχι. Τραβάνε παραπέρα το αφήγημα, τίποτα, διαρκώς. Τίποτα. Εμείς είμαστε οι πρώτοι. Έτσι. Που έχουμε χρονοδιάγραμμα κατάργηση του λιγνίτη. Ναι, πρώτη. Μου κάνει κατάπληξη δηλαδή αυτό το όλοι πράγμα. Όλοι οι άλλοι ακολουθούν την Ελλάδα. Γι' αυτό μας έρχονται οι λογαριασμοί. Βεβαίως. Γι' αυτό έρχονται οι λογαριασμοί. Βεβαίως γι' αυτό έρχονται οι λογαριασμοί αυτοί. Βεβαίως γι' αυτό. Λοιπόν, απελευθέρωση της ενέργειας. Εγώ είχα στυλώσει τα πόδια. Δεν γίνεται. Τι πάει να πει απελευθέρωση, λέω. Τι πάει να πει απελευθέρωση. Δηλαδή θα ξεπουλήσουμε τα ιερά και τα όσια του ενεργειακού τομέα και θα βάλουμε στο παιχνίδι, χωρίς να έχουν καμία συνεισφορά στην υποδομή όλη του ηλεκτρισμού και της ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα μας, οι ιδιώτες. Τι δώσαν αυτοί για να φτιαχτεί το δίκτυο. Τι δώσανε για να γίνει η μεταφορά. Τεράστια, δισεκατομμύρια από τη μεταπολεμική Ελλάδα. Με αίμα ο ελληνικός λαός τα πλήρωσε όλα αυτά για να μπορέσουν να οικοδομηθούν και να πάει το ρεύμα και στην τελευταία γωνιά της χώρας.
τι δίνουν και τι δίνουν για, το, για την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος. Όλα αυτά τα εργοστάσια. Απλώς θα παίρνουν το ρεύμα και θα κάνουν το εμπόριο. Ό,τι έκανε η Κοσμοτέ, η γερμανική Deutsche Telekom, ό,τι έκανε με τον ΟΤΕ, το ίδιο πράγμα. Και τι απελευθέρωση λέει. Τι απελευθέρωση είναι αυτή, παιδιά. Αυτά είναι δώρα, πεσκέσια στον ιδιωτικό τομέα. Στη ληστεία, στην καταλήστευση. Όποιος θέλει, ας φτιάξει το δικό του εργοστάσιο, θα φτιάξει παράξει ρεύμα να δούμε τι ρεύμα θα κάνει. Λοιπόν, και πόσο θα είναι η τιμή του. Λοιπόν, ιδιωτικοποίηση. Ξεπουλήσαν τα πάντα. Και τη ΔΕΗ. Ιδιωτικοποιήθηκε η ΔΕΗ. Πάει η ΔΕΗ, αδημιέ, η μεταφορά του ρεύματος, ΔΕΔΙΕ. Έτσι. Το δίκτυο, όλο το δίκτυο διανομής του ρεύματος, η παραγωγή του ηλεκτρικού ρεύματος μέσα από τη ΔΕΗ, όλα αυτά ξεπουλήθηκαν. Σε ξένα φαν, κερδοσκοπικά κεφάλαια τα πήρανε. Δεν τα πήρανε ούτε καν εταιρείες ηλεκτρικού ρεύματος. Κερδοσκοπικά κεφάλαια. Για να βγάλουν κέρδη και μετά να τα μεταπολίσουν αυτά σε ανώτερες τιμές για να αντλήσουν υπεραξίες. Τέτοιο ξεπούλημα δεν έχει κάνει καμία χώρα σε όλη την Ευρώπη. Καμία άλλη. Απολύτως καμία. Γερμανία έχει τον δημόσιο ενεργειακό τομέα. Γαλλία, το δημόσιο ενεργειακό τομέα. Ιταλία, η μόνη η οποία ξεπούλησε τα πάντα, εκποιήθηκε κυριολεκτικά στον ενεργειακό τομέα, που είναι κίνδυνος και για την ασφάλειά της, την ίδια την ασφάλεια. Βεβαίως, ασφαλώς. Ναι. Λοιπόν, όπως και οι τηλεπικοινωνίες. Βεβαίως. Όταν ιδιωτικοποιούνται αυτά, είσαι παραδομένος τελείως. Εγώ τότε είχα βάλει φρένο σε όλη την ιδιωτικοποίηση. Λέω, δεν γίνεται ιδιωτικοποίηση. Έχουμε μονοπόλια εδώ. Υπερκερδοφόρα μονοπόλια, γιατί να τα ιδιωτικοποιήσουμε? Για να μεταφέρουμε τα κέρδη σε ξένες εταιρείες και από εκεί να πάνε στο εξωτερικό? Εδώ θέλουμε να κάνουμε επενδύσεις με αυτά τα κέρδη. Θέλουμε να έχει όφελος το ελληνικό δημόσιο, όφελος ο ελληνικός λαός, γιατί είναι λεφτά του ελληνικού λαού τα κέρδη αυτά. Βεβαίως. Λοιπόν, μονοπωλιακές επιχειρήσεις, λοιπόν, τζάμπα τις δώσαμε κοψοχρονιά και έτσι εκποιήθηκε όλος ο τομέας. Είδαμε η ΔΕΔΙΕ τώρα τι έκανε, ο περίφημος ιδιωτικός ΔΕΔΙΕ. Με τη χιονόπτωση. Ναι, ναι. Είδαμε τι έκανε. Ναι, ναι. Πού είναι η διαφορά και η βελτίωση, η ποιότητα, η καινούρια? Πού είναι η έγκαιρη παρέμβαση? Πουθενά. Λοιπόν, έχουμε τέλος τον αγωγό του φυσικού αερίου. Mm-hmm. Εγώ είχα κάνει μια μεγάλη συμφωνία για να περάσει από την χώρα μας, από τη Βόρειο Ελλάδα, ένας μεγάλος αγωγός, πολύ μεγάλος αγωγός, ο μεγαλύτερος ίσως στην Ευρώπη, μεγαλύτερος βέβαια, ναι, με ρώσικο φυσικό αέριο. Το ρώσικο αυτό αέριο θα ξεκινούσε από τον Νοβοροσίσκ της Ρωσίας, θα παίρνει για τη Μαύρη Θάλασσα, θα από την Ευρωπαϊκή Τουρκία και θα έμπαινε από τον Εύωρο ο αγωγός σε όλη τη Βόρειο Ελλάδα και από εκεί. Και θα έφτανε μέχρι την Ιταλία και με διακλαδώσεις θα έδινε φυσικό αέριο σε όλη την Ευρώπη. Γι' αυτό βγήκες έξω από το παιχνίδι. Γιατί νομίζεις ότι βγήκες? Ότι βγήκες έξω από το παιχνίδι? Ναι. Γι' αυτό το λόγο ακριβώς. Βγήκα έξω από το παιχνίδι για να θάψουν το ενεργειακό δημόσιο συμφέρον της Ελλάδας. Για να θάψουν την ασφάλειά μας. Και την έννοια της ουσίας της αριστεράς, Παναγιώτη. Βέβαια. Καλά. Έτσι. Όχι, έχει σημασία αυτό που λέω. Έχει σημασία. Τέλεια. Έχει σημασία αυτό που λέω. Διότι ενοχοποιείται ένα σύνολο κόσμου όταν υπήρχαν πολιτικές εκφράσεις της αριστεράς που ήθελαν και ανατροπές και ρήξεις. Αλλά βγήκαν στο περιθώριο. Βεβαίως. Έτσι. Και να τα λέμε αυτά. Εγώ ήθελα ανατροπές και ρήξεις. Όχι τυχοδιοκτικές. Εννοείται. Όλα αυτά. Μα δεν μίλησε κανείς. Μπορούσαν να ήταν ρεαλιστικές επιλογές και λύσεις για την Ελλάδα. Βεβαίως. Ριζοσπαστικές μεν, ρεαλιστικές δε. Που αλλάζανε και τον γεωοικονομικό και γεωπολιτικό της ρόλο της Ελλάδας. Βεβαίως. Βεβαίως. Θα δίνανε στην Ελλάδα άλλη υπόσταση, άλλο βάρος, άλλου είδους παραγωγική ανάπτυξη στη χώρα. Θα είχαμε μια νέα προοπτική. Αυτό ήταν ένα σχέδιο το οποίο ήταν συνεκτικό για τη χώρα μας. Και θα άλλαζε όλο τον πολιτικό χάρτη και στην Ελλάδα, αλλά κυρίως στην περιοχή. Εννοείται. Και τους σχετισμούς θα άλλαζε. Λοιπόν, αυτόν τον αγωγό, τον οποίον εμείς κάναμε, εγώ υπέγραψα, ήταν και ο Τσίπρας παρόν βεβαίως,
στην Αγία Πετρούπολη με τον ομόλογό μου της Ρώσικης Ομοσπονδίας Αλεξάνδερ Νόβακ. Τον υπογράψαμε. Η συμφωνία είναι αναρτημένη. Θα μένει μεν στη δημοσιότητα. Δεν έχω δει ούτε ένα κερατά ο οποίος ασχολείται με την πολιτική, ούτε έναν δημοσιογράφο να κάνει μισή κουβέντα να πει για αυτήν τη συμφωνία. Είναι αυτό που κάνει τζιζ για όλους, διότι τεινάζει στον αέρα ένα βρώμικο φαύλο διεφθαρμένο κλεπτοκρατικό σύστημα εδώ στη χώρα. Το τεινάζει στον αέρα, δημιουργεί άλλους όρους του πολιτικού παιχνιδιού αυτός ο αγωγός. Γιατί το κάνει αυτό? Διότι τότε ούτε η Τουρκία ήθελε τον αγωγό. Μιλάμε εδώ 2015. Ναι, βέβαια. Υπογραφή για τον. Ναι, ξέρω. Το λέγαμε τότε Νότιο Ευρωπαϊκό Αγωγό. Αγωγό. Όταν ήσουν υπουργός. Ναι. South European Peppelin. Peppelin. Αυτό, όχι ο βόρειος. Όχι, αγωγός, ξέρω. Καταλαβαίνω. Ο βόρειος, γιατί North Stream. Έτσι. Είναι αυτό που περνάει η Γερμανία. Ακριβώς. Κοιτάξτε τώρα, όταν ματαιώθηκε ο αγωγός με τον οποίο είχαμε συμφωνήσει, που ήταν αντίστοιχος του μετέπειτα Nord Stream, δηλαδή ο Nord Stream δεν θα χρειαζόταν να γίνει. Έτσι. Διότι θα υπήρχε ο νότιος αγωγός, θα τροφοδοτούσε όλη την Ευρώπη και τη Γερμανία με φυσικό αέριο. Μόλις εμείς εγκαταλείψαμε λοιπόν το παιχνίδι αυτό, ξεκίνησε η διεργασία μεταξύ Ρωσίας και Γερμανίας για να φτιαχτεί ο Nord Stream 2. Εννοείται. Αυτός ο οποίος είναι έτοιμος και δεν τον βάζουν σε λειτουργία. Οι Γερμανοί σε συνεννόηση και μετά από πιέσεις με τους Αμερικάνους για να τεινάζουν και στα ύψη τις ενεργειακές τιμές στην Ελλάδα και το φυσικό αέριο στην Ελλάδα, λέω, στην Ευρώπη, και το φυσικό αέριο στην Ευρώπη. Λοιπόν, αυτό το έργο υπέγραψα, δεν το ήθελε τότε η Τουρκία και με πίεση εντός εισαγωγικών δική μου λέμε θα ξεκινήσουμε τη συμφωνία και τον αγωγό αυτό από την Ελλάδα και θα υποχρεωθεί να ακολουθήσει η Τουρκία, γιατί τότε ο Ερντογάν είχε ευρωατλαντική γραμμή και στρατηγική. Είχε κατεύθυνση ευρωατλαντική. Δεν ήθελε να ξεφύγει από την αμερικάνικη γραμμή και στο θέμα της ενέργειας. Η Ελλάδα επομένως θα άνοιγε έναν καινούριο ορίζοντα και για τη χώρα και για την περιοχή. Θα ήταν πρωτοπόρος σε άλλου είδους συσχετισμούς, συμφωνίες και γεωστρατηγικού, όχι μόνο ενεργειακούς και γεωστρατηγικούς χάρτες. Το είπα προηγουμένως. Λοιπόν, χωρίς αυτό να πάμε αναγκαστικά σε ρήξη, ναι, τουλάχιστον με τη δική μας βούληση και κατεύθυνση, ούτε με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ούτε με την Ευρώπη. Μου επιτρέπεις. Εμείς δεν θέλαμε να, και εγώ προσωπικά, δεν ήθελα να συγκρουστώ με κανέναν. Εγώ λέω θετικά. Τι πρέπει να κάνει η Ελλάδα για το συμφέρον της, το συμφέρον της ενέργειας στην περιοχή, το συμφέρον το ενεργειακό της Ευρώπης. Αυτό κάνουμε, αυτό υπογράφουμε και αυτό έχει τεράστια σημασία και οικονομικά, μια κουβέντα θα πω, ναι, οικονομικά. Όχι, διάλογο θα κάνουμε, ναι, γιατί, ναι, θέλω, ναι, να σου πω μερικά πράγματα. Ναι. Οικονομικά ήταν τεράστιο το συμφέρον. Ασφαλώς, δεν το συζητάμε τώρα. Τέλη διέλευσης, ο TAP που περνάει, ο Trans Adriatic Pepelin που έρχεται, ναι, από το Αζερμπαϊτζάν, τους φίλους της Τουρκίας, από εκεί παίρνουμε το αέριο. Αυτό είναι νόμιμος ο αγωγός. Έτσι. Γιατί είναι η Τούρκη από πίσω. Γιατί είναι ο φίλος μας ο Αλίεφ του Αζερμπαϊτζάν. Έτσι. Ο διώκτης των Αρμενίων, φυσικά. Έτσι. Αυτός που με την Τουρκία θέλουν να φάνε όλη την Κεντρική Ασία. Αυτός ο οποίος βλέπει, ακούει η Ελλάδα και του βγάζει σπυράκια. Έτσι. Είδατε τη συμπεριφορά που έκανε στον πρεσβευτή. Λοιπόν, αυτός ο αγωγός λοιπόν είναι νόμιμος. Είναι ωραίος ο αγωγός. Να περάσει από την Ελλάδα. Και ξέρετε τι αποφέρει στην Ελλάδα? Τίποτα. Πληρώνουμε για αυτόν τον αγωγό για να περάσει. Άλλος. Διότι δεν δίνει ούτε μισό ευρώ, ούτε ένα λεπτό του ευρώ τέλη διέλευσης. Πρωτοφανές. Και η έδρα αυτού του αγωγού που περνάει από την Ελλάδα, ξέρετε που είναι? Να το μάθει ο ελληνικός λαός για να ξέρει τι δουλικότητα επικρατεί σε αυτή τη χώρα. Είναι στην Ελβετία. Για να πληρώνει φόρους στην Ελβετία. Και δεν συμμετέχει ούτε το κράτος, το ελληνικό δημόσιο, ούτε καν ιδιώτης στον αγωγό, στην ιδιοκτησία του αγωγού. Ενώ αυτή η συμφωνία που έκανα επιβάλλει τέλη διέλευσης, τα οποία θα ήταν εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ,
ετησίως, η μεγαλύτερη επένδυση και τα μεγαλύτερα ωφέλη για το δημόσιο. Ταυτόχρονα βεβαίως θα είχαμε 50-50 τον αγωγό με τους Ρώσους. Το ελληνικό δημόσιο με τους Ρώσους 50-50 τον αγωγό. Mm-hmm. Δηλαδή θα είχαμε μισό από τα μεγαλύτερα έργα στην Ευρώπη εκείνη την περίοδο τουλάχιστον. Θα είχαμε το 50%. Και το θεωρήσαμε αυτό ασύμφορο. Θεωρήσαμε αυτό ότι είναι ας πούμε ενοχλητικό για την Ελλάδα. Και τον ματαιώσαμε και κρατάμε τον ΤΑΠ αυτόν, ο οποίος δεν, όχι μόνο δεν προσφέρει τίποτα, αλλά ζημιώνει και την χώρα. Αυτά είναι μεγάλα εγκλήματα. Δεν είναι απλώς λάθη. Είναι μεγάλες προδοσίες. Προδοσίες αυτής της χώρας. Θέλω να πω το εξής λοιπόν, κάνοντας ένα διάλογο έτσι παραγωγικό όπως κάνουμε πάντα μαζί, είτε βεβαίως ιδιωτικά είτε δημόσια. Γιατί δεν ήθελαν αυτές τις πρωτοβουλίες σαν την πρωτοβουλία του τότε Υπουργού Ενέργειας Λαφαζάνη, ξέρεις? Το ξέρεις. Ναι. Γιατί το 2010 είχε υπογραφεί ένα μνημόνιο που παρέδινε την κυριαρχία της χώρας στο δίκαιο των δανειστών. Βεβαίως. Από την όλα λοιπόν που πέρασε ένα τέτοιο πράγμα, δεν υπήρχε περίπτωση κανένας περήφανος και αξιοπρεπής πολίτης, κάτοχος αιρετού αξιώματος, να περάσει οποιαδήποτε πολιτική δεν θα πέρναγε πρωτίστως από την πρεσβεία της Παναχράντου και τον κύριο Πάιατ, σε εισαγωγικά την πρεσβεία, έτσι, και τον κύριο Πάιατ δεν θα πέρναγε από τους Αμερικάνους χρηματοπιστωτές και τα εργαλεία τους, Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, και από το τσιράκι που δημιούργησαν, Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί αυτοί το δημιούργησαν. Έτσι. Η χρηματοπιστωτική Ευρώπη δεν έχει σχέση ούτε με το όραμα του Ζακ Ντελόρ, ούτε με το όραμα του Μιτεράν, ούτε με το όραμα του Παπανδρέου. Δεν έχει καμία σχέση αυτή η Ευρώπη. Βέβαια. Αυτή είναι η ελίτ των λογιστών. Έτσι. Ξερά. Ναι. Στεγνά. Των δουλοπρεπών και προσκυνημένων. Των λογιστών, ακριβώς. Έχει τελειώσει αυτή η Ευρώπη. Έτσι. Έχει γράψει τέλος. Έτσι. Έχει γράψει τέλος. Κλειστών το μαγαζί. Το βλέπουμε στο Ουκρανικό που θα αναφερθούμε. Βεβαίως. Αλλά εκεί με συγχωρείς, ήθελα αυτή την παρέμβαση για να τονίσω ακριβώς ότι όλες οι δικές σου πρωτοβουλίες ήταν καταδικασμένες, παρότι ήταν κυρίως πατριωτικές. Βεβαίως. Γιατί αυτό ήταν. Πατριωτικές. Ασφαλώς. Άμα τα εξέθεσες προηγουμένως. Βεβαίως. Τι θέση γεωοικονομική θα είχε η χώρα αν πέρναγε αυτός ο αγωγός? Τι θέση θα είχε? Πόσο αναβαθμισμένη θα ήταν? Πόσο υπολογίσιμη θα ήταν? Η Τουρκία θα άκουγε Ελλάδα και θα έτρεμε. Λοιπόν. Διότι εμείς θα είμαστε που θα δίναμε τον τόνο σε όλη την ευρύτερη περιοχή. Έτσι. Και έτσι το Αιγαίο θα ήταν διαφορετικό αν είχαμε αυτή την σχέση, την ειδική σχέση συνεργασίας, ισότιμη συνεργασίας με τη Ρωσία. Και η Ανατολική Μεσόγειος διαφορετική. Και η Κύπρος βεβαίως. Ασφαλώς. Και η Κύπρος. Αλλά εδώ έχουμε μάθει να είμαστε υπόδουλοι. Να είμαστε οι σύγχρονοι ραγιάδες. Υποχείρια του μνημονίου. Οι οποίοι ούτε καν ένα μικρό αντάλλαγμα δεν ζητάνε για το ραγιαδισμό τους. Ούτε καν ένα μικρό αντάλλαγμα. Και το βλέπουμε αυτό στη συμφωνία που υπογράψαμε και τα λοιπά. Αλλά εγώ θα ήθελα να πω τώρα για να ολοκληρώσουμε αυτό το θέμα. Να το ολοκληρώσουμε. Ενέργειας και των λογαριασμών. Εγώ θα αναλάβω αυτή την ώρα μια μεγάλη εκστρατεία. Και ξέρω να την κάνω αυτή την δουλειά. Να την κάνω καλά. Διεργασία αντίδρασης, αγωνιστικής, κινηματικής αντίδρασης ενάντια στη ληστεία του ηλεκτρικού ρεύματος και ενάντια στη ληστεία των ενεργειακών προϊόντων σε βάρος του ελληνικού λαού. Mm-hmm. Δεν μπορεί να πληρώσει πλέον το ελληνικό νοικοκυριό. Δεν μπορεί να κόβουν το ρεύμα πλέον στα ελληνικά νοικοκυριά με τέτοιους λογαριασμούς. Λοιπόν, εγώ θα μπω μπροστά. Υπάρχει κόσμος ο οποίος θα μπει και αυτός μπροστά και θα ξεκινήσουμε ένα κίνημα το οποίο πιστεύουμε ότι μπορεί να αγκαλιάσει όλο τον ελληνικό λαό. Ένα κίνημα όχι κομματικό. Δεν θα έχει καμία κομματική ταμπέλα επάνω. Δεν είναι κομματικό το θέμα. Είναι θέμα επιβίωσης του ελληνικού λαού. Δεν αφορά μία παράταξη. Αφορά τους πάντες. Τους πάντες. Τη μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού, και πιστεύω ότι αυτό το κίνημα μπορεί να ανατρέψει τα δεδομένα, τα πολιτικά
δεδομένα στη χώρα και τους πολιτικούς σχετισμούς σε τελευταία ανάλυση. Να βάλει ξανά το λαό στο προσκήνιο. Δεν αντέχει άλλο αυτή την κατάσταση. Δεν μπορούμε να την αντέξουμε. Να ρωτήσω το εξής. Κοίταξε, ένα ζήτημα σε συνέχεια αυτού που προηγουμένως σου είπα, πέραν των πρωτοβουλειών που θέλεις και επιβάλλεται κάποια στιγμή ένα κίνημα να πάρει, σε σχέση με την προστασία δηλαδή του μέσου καταναλωτή, έτσι δεν είναι? Γιατί την επιβίωσή του. Ναι. Και την επιβίωσή του πολύ περισσότερο, διότι εκεί θα πάμε. Είναι το εξής. Γιατί είπες ότι ξέρεις είναι εγκληματικές οι ενέργειες και τα λοιπά. Να θυμίσω, όχι σε σένα γιατί εσύ το ζήσες, ότι φάγαμε ένα χρέος το οποίο δεν διερευνήσαμε. Είμαστε η μοναδική χώρα που βρέθηκε υπόλογος χρέους χωρίς να πει ένα λεπτό, ρε παιδιά, να δω ποιος μας χρέωσε, ναι, πόσο μας χρέωσε και πώς θα τιμωρηθεί. Και πού πήγανε. Και πού πήγανε. Τα λεφτά. Έχουμε λοιπόν χωρίς νέμεση μία ιστορία χρεοδουλοπαρικίας. Βεβαίως. Έτσι. Η οποία εξαντλεί κάθε πατριωτική προσπάθεια ανάταξης της χώρας. Βεβαίως. Έτσι δεν είναι? Βεβαίως, 100%. Λοιπόν, άρα λοιπόν, και όσον αφορά για τον Ταΐπ Ερντογάν, εδώ πρέπει να γίνει για το χρέος, το ναι, πρώτο ναι, πράγμα ναι. που πρέπει να γίνει είναι μια διεθνής ανεξάρτητη επιτροπή. Έτσι. Η οποία θα διερευνήσει το ελληνικό χρέος. Έτσι. Την προέλευσή του και το πού πήγαν τα λεφτά. Έτσι. Και θα βγάλει πόρισμα. Διεθνές πόρισμα, έγκυρο πόρισμα. Έτσι. Για να μην λένε ότι τα μαγείρεψε η Ελλάδα ή κάποια κυβέρνηση. Και τους υπευθύνους. Ναι, και θα με βάση αυτό θα μπορέσουμε να κινηθούμε διεθνώς και να αζητήσουμε το δίκαιο μας. Μα πώς θα γίνει, δηλαδή είναι δυνατόν να γράφει ο Ομπάμα τώρα στο βιβλίο του ότι η Ελλάδα θυσιάστηκε για να σώσει τις γαλλογερμανικές τράπεζες. Και να μην μιλάει κανείς. Και εδώ να ρίχνουμε χαρταετό, να πετάμε χαρταετό. Μα όλοι αυτοί, όλοι αυτοί οι εγκληματίες, πιστωτές και κυβερνήσεις στην Ευρώπη που επιβάλλανε και το χρέος και το μνημόνιο και μας βάλανε στο ευρώ, όλοι ένας προς ένα έχουν καταδικάσει αυτές τις πολιτικές που έχουν εφαρμόσει. Γραπτώς τις έχουν καταδικάσει. Να είτε τι λέει η Μέρκελ για την είσοδο της Ελλάδας στο ευρώ. Λέει ότι κακός. Έτσι. Δεν έπρεπε να μπει η Ελλάδα. Έτσι. Τη βάλαμε με ψεύτικα νούμερα, ψεύτικα στοιχεία. Αλλά αυτό ήταν γνωστό από την εποχή Σιμίτη. Ναι, μα το λέει η Μέρκελ αυτό. Δεν το λέει ο Λαφαζάνης ή ο Σίμος. Έτσι. Είναι άλλο πράγμα. Λοιπόν, όλοι έχουν βγει και έχουν πει κακός, λέει, μπήκε στο ευρώ. Το χρέος. Λέει κακός, λέει, την μεταχειριστήκαμε την Ελλάδα mm-hmm. με αυτόν τον τρόπο mm-hmm. για το χρέος. Mm-hmm. Αυτό την εξοντώσαμε αντί να διευκολύνουμε mm-hmm. το να μπορέσει να βρει ένα δρόμο διεξόδου από αυτή mm-hmm. την κατάσταση. Το μνημόνιο. Α, εκεί να δεις τι λένε για τα μνημόνια. Σκληρά, λέει, τα μνημόνια. Άδικα τα μνημόνια. Αναποτελεσματικά τα μνημόνια. Και μόνοι που δεν μιλάει κανένας είναι στην Ελλάδα. Έτσι. Ούτε ένας από το πολιτικό κατεστημένο. Έτσι. Ούτε ένας από αυτούς που υπογράψαν τα μνημόνια, που μας βάλανε σε αυτή τη θηλιά, που δεν θα μπορέσουμε να φύγουμε ούτε μετά από έναν αιώνα, δεν έχει πει μία κουβέντα. Μία κουβέντα να πει κακώς βάλαμε τη χώρα. Κάναμε λάθος έστω. Ένα συγγνώμη, που δεν μετράει το συγγνώμη, γιατί γίνεται και της μόδας τώρα. Έτσι. Πετάμε ένα συγγνώμη και λέμε εντάξει, είπαμε και συγγνώμη, λέει. Έτσι. Τι συγγνώμη, εδώ πέρα τα κατέστρεψες όλα. Έτσι. Τι συγγνώμη να πεις. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ούτε καν αυτό δεν έχουν πει. Αντίθετα, έρχονται οι άθλοι αυτοί, μια άθλια πολιτική τάξη πραγμάτων, δουλοπαρικιακού ή μη φεδεοαρχικού τύπου. Έρχεται λοιπόν και εγκομιάζει ακόμα τα μνημόνια. Και λέει καλώς, λέει, καλώς τα κάναμε. Διότι αλλιώς θα είχαμε χρεοκοπήσει. Άκουσον, άκουσον. Θα είχαμε χρεοκοπήσει. Τώρα δεν είμαστε χρεοκοπημένοι. Τι είμαστε? Μια ζωή χρεοκοπημένοι. Αλλιώς, λέει, θα είχαμε φτωχύνει. Πού αλλού να πάμε? Η Ελλάδα τέλειωσε. Η Ελλάδα παραγωγικά διαλύθηκε, ξεπουλήθηκε. Η Ελλάδα έχει καταστραφεί όσον αφορά το μέγεθος του ακαθαρίστου εθνικού προϊόντος της. Έχει διαλύσει την παραγωγική της βάση. Πού βαδίζουμε εμείς ως χώρα? Πού βαδίζουμε? Επομένως, εδώ αυτά δεν μπορούν να αποσιωπούνται συνεχώς. Και δεν μπορεί να έχει αμνησία και ο ελληνικός λαός. Να μην θέλει την αλήθεια και να βάλει το δάχτυλο στο τύπο των ύλων και να πει έχω και εγώ χρέος κάτι να κάνω για αυτή την πατρίδα. Κάτι για αυτή την Ελλάδα.
Όχι πάλι μαϊμουδιές. Φεύγει ο ένας και έρχεται ο άλλος και είμαστε τα ίδια. Όχι αυτό το παιχνίδι. Stop. Γιατί αυτό το παιχνίδι παίζεται με τις ανακυκλώσεις που γίνονται στη Βουλή. Όλοι αυτοί είναι ίδιοι. Και περισσότερο ίδιοι είναι βέβαια ποιοι. Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και Κινάλ. Άκουμε όμως κάτι τώρα, ναι, γιατί ναι. Εδώ θέλουμε να. Γι' αυτό είμαστε εδώ, για να κάνουμε έναν ανοιχτό και ελεύθερο διάλογο. Άκουμε να δεις τώρα πού σκοντάφτουν ορισμένες λογικές που αναπτύσσεις και που τις ακούει ένας άνθρωπος γνωρίζοντας την εντυμότητα του Λαφαζάνη και ναι. Βάζει την πρώτη ένσταση, παραδείγματος χάρη. Πρώτον, ο ελληνικός λαός. Ναι, αλλά αυτός ο λαός είναι συνένοχος για μια πορεία μιας δεκαετίας υποταγής. Δεν αντέδρασε όπως θα έπρεπε να έχει αντιδράσει όσον αφορά και το χρόνο της αντίδρασής του. Βεβαίως. Δεν βγήκαμε να μουτζώνουμε τη Βουλή όταν βγήκαν οι αγανακτισμένοι και μετά πήγαμε σπίτι μας. Δεν αντέδρασε αυτή η κοινωνία. Σωστή. Και όχι μόνο δεν αντέδρασε, αλλά οι μετέπειτα επιλογές της ή η ανοχή που έδειξε απέναντι σε κάποια πράγματα, πως το όχι έγινε ναι, πως πρωτοβουλίες που ξεκίνησαν τότε με τη Λαϊκή Ενότητα χάθηκαν ή υποβαθμίστηκαν, πως επιλέγουμε πρωθυπουργό και κόμμα, το οποίο εγώ τη συγκεκριμένη παράταξη το λέω πάρα πολλές φορές, αυτή είναι η άποψή μου. Τη θεωρώ κόμμα ιστορικής ενοχής, έτσι το λέω εγώ. Ας το ξεπεράσουν κάποιοι, αλλά εγώ έτσι θα το λέω. Πώς επιλέγεις τον γόνο μιας οικογένειας, ξέροντας όχι τι ήταν η οικογένεια, μπορεί να ήταν και άριστη, μα τι πολιτική ακολουθούσε ο ίδιος ως μνημονιακός υπουργός. Βεβαίως. Και τον εφέρνεις πρωθυπουργό της χώρας, το ίδιο κόμμα που ενέχεται στην υπόθεση της διόγκωσης του χρέους, αν ενέχεται. Όχι, πώς δεν ενέχεται. Το λέω αν. Τι αν, κυβερνούσε η Νέα Δημοκρατία. Θα ολοκληρώσω. Πώς τον δέχεσαι λοιπόν εσύ αυτόν, άρα έχεις και εσύ συμμετοχή. Βέβαια. Έτσι δεν είναι. Βέβαια. Για να μην πάμε στη λογική που έλεγε ο Κορνήλιος. Αν ο Καστοριάδης, αν ο ελληνικός λαός είναι νήπιο, να του βρούμε ένα κηδεμόνα να τον κηδεμονεύσει, αν δεν έχει καμιά ευθύνη για τίποτα. Άρα λοιπόν, εκεί είναι μία ένσταση πίκρας που τη βάζω απέναντι σε ένα ιστορικό στελεχός που έχει κάνει προσπάθεια, που έχει αγωνιστεί για μια διαφορετική πορεία και που προδόθηκε ίσως και προηλημένα. Δηλαδή είχε ήδη αποφασιστεί ότι δεν θα μπορέσει να προχωρήσει το σχέδιό του, γιατί ακριβώς πίσω του υπήρχε ένα μνημόνιο το οποίο δεν ήθελε να το αμφισβητήσει κανείς από το χώρο ή ένα μικρό κομμάτι μόνο από το χώρο στον οποίο βρίσκονταν. Γιατί ήσουν μέσα σε ένα πολιτικό χώρο που η πλειοψηφία δεν ήθελε να αρνηθεί τίποτα από μνημόνια, ποδηγεσίες, υποταγές και ούτω καθεξής. Δυστυχώς. Άλλα λέγανε προεκλογικά και άλλα άρχισαν να κάνουν από τότε που ανέλαβαν την κυβέρνηση. Έτσι, μπράβο. Αυτή η μετάλλαξη, η μεταμόρφωση στήχησε πανάκριβα στον τόπο. Βέβαια. Και στην αριστερά και στον τόπο. Και κυρίως στήχησε στον απλό πολίτη και την νεολαία, τις νέες γενιές που έρχονται. Οι νέες γενιές που έρχονται δραπετεύουν από αυτή τη χώρα. Ασφαλώς. Δραπετεύουν. Ασφαλώς. Λέει τώρα ο άλλος, βγάζουμε γιατρό. Βλέπουμε γυμνά τα νοσοκομεία. Οι ειδικότητες, οι κέρυες λείπουνε. Πεθαίνει ο κόσμος. Κάθε βράδυ μετράμε νεκρούς πάνω από 100. Δεν έχει ξαναγίνει ποτέ έτσι. Σε ειρηνική περίοδο σε καμία χώρα έτσι. Και το περνάμε έτσι. Πώς το περνάμε αυτό έτσι? Τι γίνεται ρε παιδιά εδώ πέρα έτσι. Τι γίνεται? Δεν έχουμε εντατικολόγους. Βάζουμε τους ανθρώπους, τους νοσούντες, τους ανθρώπους και λέμε εμβόλια, εμβόλια και τους έχουμε πού? Στους διαδρόμους διασωληνωμένους. Λες και αυτός που έχει κάνει το εμβόλιο δεν μπορεί να διασωληνωθεί. Δεν θα φτάσει να διασωληνωθεί. Έχω περίπτωση κονίσει... φίλου μου τώρα. Έχω περίπτωση φίλου μου. Ναι. Έχω περίπτωση φίλου μου σε αυτή την κατάσταση. Μα είναι δραματικές οι καταστάσεις. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα, δεν έπρεπε να στηρίξουμε αυτό το δημόσιο σύστημα και ειδικά στα σημεία αιχμής που αντιμετωπίζουν τον κορονοϊό, αντί να βλέπουμε κάθε βράδυ 100, 105, 110 και δεν τρελαινόμαστε. Τα περνάμε έτσι, μια απλή είδηση. Άντε. Λοιπόν, γιατί φεύγει ο ειδικευμένος γιατρός από την Ελλάδα. Βέβαια. Εντατικολόγος σήμερα δεν κάθεται στην Ελλάδα με 800 ευρώ.
Βέβαια, ασφαλώς. Πού να ζήσει. Ασφαλώς. Πού να πάει και να ζήσει. Ασφαλώς. Λοιπόν, πού να σταθεί. Να κάνει τι. Από το πρωί μέχρι το βράδυ μέσα στον κίνδυνο. Και να έχει τέτοια ευθύνη, τεράστια ευθύνη ζωής και θανάτου ανθρώπων. Φεύγει. Φεύγει. Όπου θέλεις πηγαίνει. Γερμανία, περιζήτητος. Σαουδική Αραβία, περιζήτητος. Βρετανία, Αίγυπτος. Η Αίγυπτος. Τώρα ζητάει η Αίγυπτος. Ασφαλώς. Και φεύγουνε. Ασφαλώς. Και δεν φεύγουν μόνο αυτοί. Φεύγουν και όσοι έχουν δεξιότητες σε αυτή τη χώρα. Βεβαίως. Φεύγουνε διότι δεν υπάρχει βάση παραγωγική να απορροφήσει, να πληρώσει σχετικά. Δεν λέω εγώ να τους κάνει πλούσιους. Να επιβιώσουν τουλάχιστον ως επιστήμονες με την εργασία τους και να προσφέρουν στην πατρίδα. Δεν υπάρχουν αυτές οι υποδομές. Δεν δουλεύει όμως τίποτα. Εδώ ασχολούμαι με τον Φουρτιώτη. Ο Φουρτιώτης είναι το πρόβλημα. Ο Φουρτιώτης είναι το πεδίο αντιπαράθεσης. Διότι δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ τους. Πέστε μου ένα τομέα. Εγώ τρελαίνομαι δηλαδή. Και σκέφτομαι, μα τι κάνουμε εδώ πέρα. Ναι. Σε ποιο τομέα. ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία και ΚΙΝΑΛ. Για να μην πω και για τα άλλα κόμματα. Δεν συζητάω για τον Βελόπουλο. Αυτός είναι πρωτοστάτησε για να μπούμε σε αυτά τα μνημόνια. Με την ψήφο του μπήκαμε στα μνημόνια και μάλιστα δεν ήταν στην κυβέρνηση, έσπευσαν όλοι αυτοί του Καρατζαφέρη τότε, του Λάος, Γεωργιάδης, αυτός που είναι, έχουν τώρα υπουργός Βορύδης, Βελόπουλη και τα λοιπά. Και ο σημερινός υπουργός υγείας. Ναι, ο Πλεύρης, ψηφίσανε μνημόνιο, πρώτη-πρώτη και κύριοι και καλύτεροι και το εκθιάζανε. Και το διαφημίζανε στον ελληνικό λαό τι ωραίο που είναι και η μόνος δρόμος σωτηρίας. Και έρχονται και μετά και μας βάζουν και καπέλο. Όλοι αυτοί πάλι παρέα. Αυτή η βρωμοπαρέα. Βρωμοπαρέα ήτανε. Λοιπόν, και πήγανε και τι κάνανε. Μας βάλανε πάνω στο κεφάλι μας τον Παπαδήμο. Τον ανεξάρτητο υποτίθεται πρωθυπουργό. Και κάνανε το συνοικέσιο έτσι. Για να, παντρευτούν, ο Αραβώνας ήταν εκεί, για να παντρευτούν μετά Νέα Δημοκρατία και Πασόκ. Σαμαράς και Βενιζέλος. Προπομπή και αυτής της κυβερνητικής συμμαχίας, η οποία είδαμε που οδήγησε στο δεύτερο μνημόνιο. Και έρχονται τώρα αυτοί να πούνε τι στον ελληνικό λαό. Και όμως ο ελληνικός λαός τα τρώει όλα αυτά. Τα τρώει. Και δεν μιλάει και ακολουθεί. Για να μην μιλήσω και για τους άλλους ορισμένα πράγματα, τα οποία θα τα πούμε βεβαίως σε μια ώρα κατάλληλη για να ακουστούν το τι συμβαίνει. Γιατί αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει αντιπολίτευση. Η αντιπολίτευση που υπάρχει είναι μαϊμού. ΣΥΡΙΖΑ, ΚΙΝΑΛ, ΔΕ, ειδικά, ό,τι καν μαϊμού. Αυτή είναι προπομπή της κυβέρνησης σε όλα τα θέματα. Σε όλα τα θέματα προχωράνε μπροστά. Θα σας πούμε, θα μιλήσουμε για την Ουκρανία, να σας πω το έσχος που γίνεται. Βέβαια. Διότι εδώ, πιο μπροστά και από τη Νέα Δημοκρατία και την κυβέρνηση, είναι ΚΙΝΑΛ και ΣΥΡΙΖΑ στο να ακολουθήσει η Ελλάδα το ΝΑΤΟ στις στοιχοδιοκτικές περιπέτειές του στην Ουκρανία. Και στην όξυνση της κατάστασης για να φτάσουμε αν είναι δυνατόν σε ουκρανο-ρωσικό πόλεμο για να τρίβουν τα χέρια τους μετά για να απομονώσουν υποτίθεται τη Ρωσία. Αυτός είναι ο σχεδιασμός ο οποίος γίνεται τώρα. Αλλά βεβαίως θα αποτύχουνε. Θα συντριβούν τα σχέδιά τους. Δεν οι Ηνωμένες και θα συντριβούν όχι γιατί είναι μόνο άδικα και βάρβαρα τα σχέδια αυτά, αλλά το πιο ουσιαστικό είναι ότι δεν υπάρχει δύναμη να τα στηρίξει. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αυτή τη στιγμή είναι σε αποδρομή. Δεν μπορούν να κάνουν το οτιδήποτε πλανητικό ως ηγεμονικό σχέδιο και να το φέρουν σε πέρας. Δεν μπορούν. Φύγανε από το Αφγανιστάν, φύγανε από τη Συρία, φύγανε από το Ιράκ, φύγανε από τη Λιβύη. Στον Ειρηνικό δεν πρόκειται να κάνουν τίποτα απολύτως απέναντι στην Κίνα. Ανέβηκε λοιπόν το χρέος τους σε μερικά τρεις. Και εμείς δεν καταλαβαίνουμε. Ανέβηκε το χρέος τους σε μερικά τρεις. Βεβαίως. Έτσι να τα λέμε κι αυτά. Και εμείς δεν καταλαβαίνουμε εδώ. Δεν θέλουμε να καταλάβουμε γιατί είναι ανιστόρητες οι ηγεσίες που έχουμε. Είναι μοιοπικές. Δεν μπορούν να δουν ούτε καν την πραγματικότητα. Ότι η Ευρασία τώρα έχει γεμονεύεται από άλλες δυνάμεις. Είναι είναι η ηγεμονική δύναμη του 21ου αιώνα. Η μεγάλη συμμαχία Ρωσίας-Κίνας, η οποία συντελείται. Σήμερα έχουμε συνάντηση Πούτιν
Xi Jinping, ναι, στο Πεκίνο. Θα υπάρξει και διακήρυξη. Λόγω Ολυμπιακών Αγώνων. Θα υπάρξει και διακήρυξη. Και είναι μαζί και στο θέμα της Ταϊβάν και στο θέμα το Ουκρανικό. Ποιος θα τολμήσει λοιπόν να τα βάλει μαζί τους, και σαν οικονομικές δυνάμεις, αλλά κυρίως και σαν στρατιωτικές. Λοιπόν, και ταυτόχρονα παρέα έχουν και το Ιράν. Το Ιράν. Βεβαίως. Η Ινδία μισοακολουθεί. Η Ινδία μισοακολουθεί με τη μεγάλη συμφωνία που έγινε. Κάνε μια διακοπή, ένα λεπτό να σου πω. Και τι, εμείς που πάμε. Και η μεγίστη ενεργειακή συμφωνία που έκανε ο Πούτιν με το Ιράν. Βεβαίως. Έτσι. Βεβαίως. Έτσι, έτσι, Νίκο. Αυτό είναι πολύ μεγάλη συμφωνία. Το τελείωσε το παιχνίδι. Το τελείωσε. Έχει τελειώσει το παιχνίδι. Βεβαίως. Και το Ιράν έχει κάνει μεγάλη συμφωνία. Μεγάλη ενεργειακή συμφωνία, Κίνα, δισεκατομμυρίων. Και με την Κίνα έχει κάνει το Ιράν. Ασφαλώς. Για να δίνει το πετρέλαιό του και το φυσικό του αέριο. Επίσης, και αυτό που δεν είναι τόσο γνωστό, έχει γίνει μια μεγάλη. Μα δεν ήταν από την αρχή μέσα στην υπόθεση των BRICS, δεν πρωταγωνιστούσαν και το Ιράν. Βεβαίως. Μαζί με την Ινδία. Τι να λέμε τώρα, αστεία. Βεβαίως. Και αυτό που δεν ξέρουν πολύ είναι η μεγάλη Ρωσο-Ινδική συμφωνία που έγινε, λοιπόν, η οποία είναι πολιτική, οικονομική, στρατιωτική. Μα εντάξει τώρα. Αυτή η Ρωσο-Ινδική συμφωνία είναι που τάραξε όλα τα νερά των συσχετισμών στον κόσμο. Με τρόμο πληροφορήθηκαν αυτή τη συμφωνία οι Ηνωμένες Πολιτείες. Και πολλοί λένε ότι ο αντιπερισπασμός που κάνουν στην Ουκρανία οφείλεται στο γεγονός αυτό, ότι υποτίθεται η Ρωσία έφυγε από τα συμφωνηθέντα και έκανε μια τέτοια συμφωνία με την Ινδία. Ναι. Με την Ινδία. Διότι η Ινδία είναι η ανερχόμενη δύναμη πλέον. Από το 2013 ήταν στρατηγικός εταίρος η Ρωσία. Λοιπόν, τώρα. Και εμείς πάμε και κολλάμε σαν στρίδι πίσω από μια ξεπεσμένη ηγεμονία η οποία χάθηκε από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών, για να γίνουμε βορρά στο τέλος αυτής της σύγκρουσης, όποια και αν είναι η έκβαση της, η εξέλιξή της, γιατί θα είναι χαμένη για τους Αμερικάνους. Ασφαλώς. Μα και έτσι κι αλλιώς. Οι Ευρωπαίοι είναι ανύπαρκτοι. Οι Ευρωπαίοι είναι ανύπαρκτοι. Έχουν υπογράψει το τέλος τους και δεν συζητάνε καθόλου. Μιλάμε τώρα για Ευρώπη που μας λένε εδώ. Ευρώπη, Ευρώπη, Ευρώπη. Και η Ουκρανία τι είναι? Είναι μια ευρωπαϊκή χώρα. Κατεξοχήν ευρωπαϊκή χώρα. Και η μόνη που δεν έχει λόγο είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η διένεξη είναι μεταξύ Ρωσίας και Ηνωμένων Πολιτειών. Με απούσα την Ευρώπη. Ναι, αντί να έχει ένα λόγο να αρθρώσει, θετικό λόγο, ειρήνης, συνεργασίας, φιλίας, να ανοίξουμε ορίζοντες καινούριους στο ευρωπαϊκό πεδίο. Στο ευρωπαϊκό πεδίο που είναι το έδαφος μας, τι κάνει? Αποσύρεται και ακολουθεί κατά πόδας τρομοκρατημένη τις Ηνωμένες Πολιτείες στο νέο ψυχρό πόλεμο, ο οποίος, όπως σας είπα, είναι χαμένος κιόλας. Είναι χαμένος. Να κάνουμε μια. Και η Ελλάδα θα υποστεί μεγάλη συμφορά από αυτή την απόφαση που έλαβε. Γιατί εδώ έγινε συνεννόηση. Βεβαίως. Ανάμεσα στην κυβέρνηση, συζητήσεις, ΣΥΡΙΖΑ και ΚΙΝΑΛ. Αυτό δεν το ξέρω. Βεβαίως. Το ξέρω 100% σίγουρα, έχουν γίνει συναντήσεις, διαβουλεύσεις και έχουν συμφωνήσει. Ό,τι πει το ΝΑΤΟ, ακολουθούμε. Ό,τι μας ζητήσει, εμείς είμαστε δεδομένοι. Είμαστε Αμερικάνοι 100%. Λοιπόν, αυτή είναι η. Με τους χαμένους αυτού του καπιταλιστικού κύκλου, έτσι. Βεβαίως, πάντα βεβαίως, μια ζωή. Βεβαίως, ναι. Η Τουρκία παίζει σε δύο ταμπλό και βεβαίως. Με την Ουκρανία και με τη Ρωσία. Βεβαίως. Προσπαθεί να δει τι θα γίνει. Βεβαίως. Για να αντλήσει τα μεγαλύτερα δυνατά ωφέλη και να βγει κερδισμένη. Έτσι. Και εμείς παραδοθήκαμε εκ των προτέρων όταν έχουμε και έναν ελληνισμό στην Ουκρανία, στην Ανατολική Ουκρανία. Ασφαλώς. Πάνω από 200.000. Βεβαίως. Η μεγαλύτερη μειονότητα που έχει, ενεργή μειονότητα, αυτόχθονη μειονότητα, η Ελλάδα στο εξωτερικό, και ο οποίος διώκεται από την Ουκρανία. Το ουκρανικό καθεστώς τους διώκει, ούτε τη γλώσσα δεν τους επιτρέπει να μιλήσουν. Και οι μόνοι που τους δίνουν δικαιώματα, απόλυτα δικαιώματα, είναι οι δύο λαϊκές δημοκρατίες της Ανατολικής Ουκρανίας, οι οποίοι λένε, όχι αναγνωρίζουν τη μειονότητα, είναι στις κυβερνήσεις τοπικές οι Έλληνες και είναι Έλληνες μειονοτικοί στο Κοινοβούλιο της Κρυμαίας με λόγο. Και έχουν πάρει απόφαση στην Κρυμαία να ονομαστεί Ταυρίδα η Κρυμαία. Ονομασία Ταυρίδα. Αυτή είναι η επίσημη απόφαση της Βουλής, η οποία θα εφαρμοστεί το επόμενο διάστημα. Γιατί η Κρυμαία είναι τουρκικό όνομα και δεν το θέλουν. Λοιπόν, και έχουμε αυτή τη μειονότητα και την έχουμε καταλήψει. Την έχουμε καταλήψει. Δεν ρωτάμε, πήγε ο Δένδιας, υπηρετικό προσωπικό εκεί του Ζελένσκι. Μα είναι δυνατόν?
Είναι δυνατόν. Ο οποίος στηρίζεται από το βόρειο τομέα, έτσι. Ναι, βέβαια. Ποιος είναι ο βόρειος τομέας? Ναι, ο δεξιός τομέας. Οι άνθρωποι των Ναζί. Ο δεξιός τομέας. Ναι, ναι, αυτός είναι. Οι άνθρωποι των Ναζί. Έτσι. Απευθείας απόγονοι. Βέβαια. Συνεργάτες των Ναζί, των Γερμανών. Τον Βάφενεσέ, των Ουκρανικών. Ακριβώς. Ναι, ναι. Ακριβώς. Γιατί λοιπόν... τότε η Ουκρανία απελευθερώθηκε κατά βάση από τους Ρώσους. Γιατί είχε δυστυχώς συνεργήσει στο έγκλημα της ναζιστικής επίθεσης εναντίον της Ρωσίας. Μα υπήρχαν τα Βάφενεσές εκεί, δεν υπήρχαν. Θέλω να πω το εξής όμως. Κοίταξε. Είμαστε, όχι, είμαστε ήδη σε ώρα. Ωραία. Πάμε και επανερχόμαστε. Ερτ Όπεν. Ελεύθερη φωνή για την κοινωνία. Τα τεχνολογικά επιτεύγματα τα θαυμάσαμε και γίναμε καταναλωτές. Το ότι θα αποτελούσαν όπλο μαζικής καταστροφής δεν το υπολογίσαμε, ούτε καν το σκεφτήκαμε. Αφήσαμε τη διαφθορά και την κερδοσκοπία να ελέγξει την πολιτική και την πορεία της κοινωνίας μας. Σε ένα θολό μέλλον με αόριστες και εμπολείς ανόητες ρητορίες για πρόοδο. Τώρα πεθαίνουμε κάτω από συνθήκες που θυμίζουν τις ισχυρότερες ιστορικές στιγμές της κοινωνίας περασμένων αιώνων. Αναρωτηθείτε, προοδεύσαμε τελικά? Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, για τη δεύτερη ώρα της αναστοχαστικής μας διαδρομής. Έχω τη χαρά και τη τιμή να φιλοξενώ για άλλη μια φορά σήμερα το ιστορικό στέλεχος της αριστεράς και πρώην υπουργό, τον Παναγιώτη τον Λαφαζάνη, ο οποίος είναι χήμαρος σήμερα, χήμαρος πραγματικά, για να συνεχίσουμε και αυτή την ώρα, την αναστοχαστική, την εκτίμησή μας γύρω από ζητήματα που αφορούν τη χώρα μας, την Ευρώπη και τον κόσμο. Λοιπόν, εδώ είμαστε απέναντι σε έναν άνθρωπο, σε έναν πατριώτη, σε έναν προοδευτικό άνθρωπο που σε ένα χρονικό διάστημα αυτής της δυστυχούς πορείας μας βρέθηκε υπουργός, θέλησε να κάνει πράγματα που θα αλλάζαν την γεωπολιτική, γεωοικονομική θέση της χώρας και δυστυχώς βρέθηκε έξω από το πολιτικό σκηνικό για να συνεχίσουμε εμείς την δυστυχή μας πορεία. Την πορεία ενός προτεκτοράτου και μιας αποικίας χρέους, η οποία στην ουσία υποθηκεύει το μέλλον της ίδιας της κοινωνίας μας. Ο Παναγιώτης Λαφαζάνης λοιπόν είναι εδώ και θα συνεχίσουμε να συζητούμε, έχοντας και πριν μπούμε σε επόμενα ζητήματα εσωτερικά και για λίγο ακόμα, θα ήθελα να σου πω, επειδή επάλληλα, Παναγιώτη, μίλησες για τον Ερντογάν. Μακάρι να είχαμε το 1/3 της οξύνειας που παρουσιάζει η τουρκική εξωτερική πολιτική. Βεβαίως. Η οποία φροντίζει να διαβάζει το χάρτη ισχύως και να παίζει και σε δύο βάρκες.
εκμεταλλευόμενοι το γεγονός ότι οι Αμερικάνοι τους θέλουν. Βεβαίως. Και οι Ρώσοι τους ανέχονται προς το παρόν. Βεβαίως. Ξέρω ότι λέω πολύ καλά όταν λέω τους ανέχονται. Βεβαίως. Διότι αν κάνει το λάθος ο Ερντογάν και προχωρήσει με τους Ουκρανούς αυτή την ποιότητα της ηγεσίας που υπάρχει σήμερα στην Ουκρανία, έτσι, και είπαμε, Βάφεν SS, απόγονοι κτλ. Και προσπαθήσει να κάνει συμφωνίες οι οποίες θα θίξουν τα γεωστρατηγικά συμφέροντα της Τουρκίας, θα βρεθεί προεκπλήξεως, και στο λέω με τα λόγου γνώσεως. Της Ρωσίας. Της Ρωσίας. Εννοείται, για τη Ρωσία μιλάμε. Ναι. Άρα λοιπόν, ένα είναι το ζήτημα αυτό. Το δεύτερο, έχω την αίσθηση, μια και μίλησες για το θέμα το εσωτερικό, μετά θα πάμε στο ουκρανικό αμέσως και θα σου δώσω το λόγο. Έχω την αίσθηση ότι τα δυστυχή συμπεράσματα που περιέγραψες και μέσα από την ενεργειακή κρίση που αυτή την ώρα περνάμε, η οποία είναι κρίση κατόπιν αποφάσεων, έτσι. Βεβαίως. Τα αποκάλυψες, τα παρουσίασες γλαφυρότατα και έντονα. Το ότι πάρθηκαν αποφάσεις και για την απολιγνητοποίηση και για την πράσινη ανάπτυξη, η οποία παγκοσμίως δημιουργεί από παραγωγικοποίηση. Βεβαίως. Διότι... το ξεπούλημα του ενεργειακού τομέα στα ξένα φάντς. Ακριβώς. Λοιπόν, ναι. Θέλω να πω... το παιχνίδι με τις ανεμογεννήτριες, το βρώμικο παιχνίδι που παίζεται. Μπράβο. Είχα πάρει άδειες εγώ τότε. Ναι. Γιατί τομείς μέσα στο κράτος δίνανε τις άδειες με μεγάλη ευκολία. Mm-hmm. Και σε μέρη... περιβαλλοντικά, τα οποία έπρεπε να τα διαφυλάξουμε ως κόριο θαλμού. Ναι. Όγκους και ορεινά. Ναι, 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 ναι. Θα απείρου κάλους. Λοιπόν, όμως έβλεπα εγώ τις άδειες αυτές, επειδή είχα και τη δυνατότητα και το δικαίωμα, σε τελευταία ανάλυση, λέω, τι κάνετε εδώ, παιδιά, πού πάει αυτό το πράγμα, πώς θα δώσουμε άδεια, θα πάμε στο κρίκελο, το που δεν υπάρχει... όρος, βουνό, στα άγραφα μιλάω. Ναι, ναι, ξέρω, ξέρω. Τέτοιου, τέτοιας ομορφιάς, ομορφιά, και ναι, τέτοιας φυσικής ρώμης, mm-hmm. ούτε στην Ευρώπη ούτε στις Άλπεις μπορείς να βρεις τέτοιο μέρος. Και θα βάλουμε, να το καταστρέψουμε με τις ανεμογεννήτριες. Φαπ, διαγραφή. Mm. Αφαιρείται η άδεια. Γι' αυτό βγήκες. Αφαιρείται η άδεια. Αφαιρείται η άδεια από εδώ. Έτσι, έτσι. Λοιπόν, κάνανε βιοκαύσιμα μέσα σε πεδιάδες, σε κάμπους, δίπλα σε πόλεις. Εργοστάσια βιοκαυσίμων. Διαπλεκόμενοι με πολλά λεφτά. Εννοείται. Ξέρετε, έχουν τιμές προνομιακές και τα βιοκαύσιμα και οι ανεμογεννήτριες, mm-hmm. το ηλεκτρικό ρεύμα. Mm-hmm. Μπαίνουν πρώτες, mm-hmm. στο δίκτυο, πρώτες στο δίκτυο, και έχουν πολύ χαμηλή τιμή και πληρώνονται με την τιμή που μπαίνει ο τελευταίος. Ο τελευταίος στο δίκτυο. Δηλαδή, μάλιστα, πανάκριβα. Λοιπόν, mm-hmm. και στα βιοκαύσιμα. Λέω, τι κάνετε εδώ πέρα. Θα καταστρέψετε κάμπους, αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας δίπλα σε πόλεις με τέτοια μόλυνση, με τέτοια ρήπανση. Πάνε και οι άδειες. Λοιπόν, όλα αυτά τους είχαν αναστατώσει. Γιατί έκανα εθνική ενεργειακή πολιτική και πραγματική πολιτική για το περιβάλλον. Όχι περιβάλλον μαϊμού που μου λένε ορισμένοι εκ των οικολόγων. Περιβάλλον μαϊμού. Λοιπόν, τα λέω αυτά διότι εδώ έχουμε φτάσει πλέον σε ένα σημείο κόμπο για το θέμα του ρεύματος. Εδώ θα κληθεί να ληστευτεί ο ελληνικός λαός, να πληρώσει εκεί που δεν έχει. Που δεν έχει. Εδώ θα αρχίσει να κόβεται το ρεύμα μαζικά. Εδώ θα βάζουμε μπουρλότο σε οικογένειες και σε νοικοκυριά. Αυτοί οι λογαριασμοί δεν είναι λογαριασμοί. Ό,τι και χρυσό να αγόραζες, που λέει ο λόγος, δεν θα ερχόταν ο λογαριασμός σε τέτοιο ύψος. Δεν μπορεί να πληρωθεί και θα γίνει κίνημα μεγάλο. Εδώ θα καταρρεύσουν οι κυβερνήσεις από την απόγνωση, τη λαϊκή απόγνωση και τη λαϊκή αντίδραση. Έχει υπόψη ότι το Καζακστάν, πέραν των άλλων, ναι, αυτό καλά βρέθηκε αφορμή ναι, να γίνει. Γιατί μιλάμε για τζάμπα ρεύμα, ναι, ναι, και τζάμπα, ναι, ναι, βενζίνη εκεί. Ναι. Λεπτά ήταν η αύξηση και ξεσηκώθηκε ο κόσμος. Ξεσηκώθηκε σε κάτι ώρες μέσα μπήκε η δύναμη η ρωσική και τελείωσε η ιστορία. Ναι, γιατί είχε και άλλες, ασφαλώς, άλλες προεκτάσεις. Μόνο άλλες είχε. Ναι. Λοιπόν, εδώ δεν φαντάζομαι ότι ο ελληνικός λαός θα αποδεχτεί τη μοίρα του
σε αυτό το. Μα δεν θα μπορέσει να πληρώσει αυτή τη ληστεία. Αυτό που συμβαίνει δεν θα μπορέσει να πληρώσει. Ακριβώς. Έτσι, τα χαμηλά ακριβώς. και τα μεσαία νοικοκυριά θα γονατίσουν στην κυριολεξία. Ακριβώς. Γιατί ακριβώς. δεν είναι μόνο το ρεύμα, είναι η ενέργεια, ναι. πετρέλαια, ναι. αέρια, τα οποία έρχονται με. Ναι. Θέρμανση. 60-100% ακούω, βεβαίως, ακούω διάφορα. Βεβαίως. Θέλω να πω όμως το εξής. Δεν θέλω να σχολιάσουμε το τι συνέβη στην πρόταση δυσπιστίας και ποια ήταν επί της ουσίας. Πρόταση φαρσοκομωδίας. Νομίζω ότι έγραψα κάτι, δημοσιεύτηκε και στην Ίσκρα. Βεβαίως. Λοιπόν, εξαιρετικό κείμενο. Να ναι. σε καλά, ευχαριστώ. Το θέμα είναι το εξής όμως. Έχουμε από το Euractiv μία είδηση που λέει ότι η Κομισιόν επιθυμεί κυβέρνηση τεχνοκρατών στην Ελλάδα προκειμένου να διαθέσει τα πακέτα. Δηλαδή, επέτρεψέ μου εμένα να πω τον αέρα κοπανιστό, γιατί και το ευρώ όπως στην ίδια κατάσταση με το δολάριο βρίσκεται αυτή την ώρα, έτσι. Χειρότερη. Το ευρώ είναι σε πολύ χειρότερη κατάσταση. Έτσι, λοιπόν. Και γι' αυτό, μια και είπες τα ζητήματα με το ουκρανικό, είδαμε πριν από 48 ώρες την κυβέρνηση Σόλτς, παρότι έχει εσωτερικές αντιθέσεις μέσα, διότι κατά την άποψή μου η πράσινη είναι δυστοπικός χώρος, έτσι. Βέβαια. Εκεί παίζονται τα παιχνίδια έτσι. Τα δυστοπικά. Ανέκρουσε πρίμνα. Δηλαδή ο Σόλτς είπε, παιδιά, στους Αμερικάνους, και είναι έξαλλοι οι Αμερικάνοι με τη Γερμανία, διότι καταλαβαίνουν ότι. Μα έχουν και μια ιδιότυπη συμμαχία με τη Ρωσία, ιστορική οι Γερμανοί. Μην βλέπεις ότι βρέθηκαν απέναντι. Η Γερμανία. Εξαρτώνται ενεργειακά και είναι βιομηχανική χώρα, δεν είναι αγροτική, έτσι. Ναι, η Γερμανία. Η Γερμανία. Είναι σκληροί υπεριαλιστές, αλλά όχι μπλάκες. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, έτσι, μπράβο. Οι Γερμανοί βλέπουν τη ζυγαριά που γέρνει πλέον. Εδώ και καιρό. Και θέλουν να διατηρήσουν καλές σχέσεις και για την οικονομία τους και όχι μόνο με τον άξονα Ρωσίας-Κίνας. Δεν θέλουν να πάνε σε ρήξη με τίποτα με αυτόν τον άξονα, διότι σου λέει αυτό είναι το μέλλον. Και εμείς μπορούμε... Στο πλαίσιο αυτό της νέας ηγεμονίας στην Ευρασία, το μεγάλο νησί της Ευρασίας, να έχουμε ένα καλό μερίδιο και καλό δυναμικό στον ευρωπαϊκό χώρο, στον ευρωπαϊκό χώρο πέραν της Ρωσίας, να ξαναέχουμε ένα κεντρικό ρόλο, αλλά όχι πλέον με τους Αμερικάνους, αλλά κλείνοντας το μάτι σε Ρωσία και Κίνα. Λοιπόν, γι' αυτό η Ρωσία, η Γερμανία, με συγχωρείτε, δεν μπαίνει ενεργά στο παιχνίδι κατά της Ουκρανίας. 5.000 κράνη τους έστειλε αντί για οπλισμό. Και τρελάθηκαν οι Ουκρανοί, κατάλαβες. Ναι. Απαγόρευσαν να περνάνε. Δεν μας στέλνατε και μαξιλάρια, λέει ο άλλος. Κατάλαβες, ναι, ναι, ναι. Απαγόρευσαν να περνάνε από τον εναέριο χώρο της Γερμανίας αεροπλάνα με εξοπλισμό για την Ουκρανία από την Βρετανία ή από τη Γαλλία. Πρωτοφανή μέτρα αυτά. Έτσι. Και ο Σόλτς πάει τώρα που στον Πούτιν. Βέβαια. Συνάντηση με τον Πούτιν. Ασφαλώς. Λοιπόν, γιατί χθες ο Μακρόν, οι δηλώσεις που έκανε, δεν είδες πως το γύρισε ο Μακρόν, η γνωστή γαλλική εξωτερική πολιτική. Βεβαίως. Κατευθείαν. Ναι. Ευρώπη και Ρωσία, και η Ρωσία είναι μέρος της Ευρώπης κλπ. Ναι. Έτσι. Βρίσκονται σε πολύ δυσχερή θέση οι άνθρωποι αυτοί, διότι όσο και να είναι αντιρώσοι στην ψυχή και στην κατεύθυνση να θέλουν, βλέπουν ότι τα συμφέροντά τους δεν συμβαδίζουν με μια τέτοια ψύχωση. Ασφαλώς. Τα συμφέροντά τους σαν Ευρώπη εδώ. Ασφαλώς. Η Ευρώπη πρέπει να έχει άλλο ρόλο αυτή τη στιγμή. Ασφαλώς. Να σηκώσει άλλο ανάστημα. Να επιβάλλει την ειρήνη και τη συνεργασία. Μια άλλη Ευρώπη όμως. Μια άλλη Ευρώπη. Όχι αυτή. Όχι αυτή. Αυτή είναι ανύπαρκτη. Έχει τελειώσει αυτή η Ευρώπη που ξέραμε. Αυτή είναι η Γερμανική Ευρώπη. Δεν αυτή είναι η Γερμανική Ευρώπη. Δεν υπάρχει ούτε ευρώ, ούτε Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά έχουν πεταχθεί στα αζήτητα. Ζούμε αυτή τη στιγμή τα πολυφάδια μιας υποτιθέμενης ευρωπαϊκής ιδέας, η οποία έχει ξεπέσει. Βεβαίως. Και έχει γίνει δουλοπαρικία των Αμερικάνων. Βεβαίως. Δεν έχει οντότητα, δεν υπερασπίζει τα νόμιμα συμφέροντα. Έτσι. Πλέον των ευρωπαϊκών λαών. Εδώ έχουμε φτάσει. Ήθελα και να πω το εξής. Στην Ελλάδα δεν το έχουμε αντιληφθεί ακόμα. Δεν έχουμε αντιληφθεί τίποτα. Καλά, δεν αντιλαμβανόμαστε άλλα κι άλλα τώρα. Αυτό θα αντιληφθούμε. Θύελλες γίνονται στον κόσμο, θυελώδεις αλλαγές, ανατροπές και ανακατατάξεις, και εμείς κολλημένοι.
Η Βελόνα είναι κολλημένη. Όποιος μίλαγε. Στο προτεκτοράτο. Όποιος μίλαγε 13, 14, 15 για ένα νέο κύκλο καπιταλιστικό και ποιες δυνάμεις θα ηγούνταν σε αυτό το κύκλο, έμοιαζε αριανός στην Ελλάδα. Τέλος αυτό. Βεβαίως. Το δεύτερο. Επειδή αναφέρθηκες, ίσως θύμισες στους ακροατές μου, όχι ίσως, είναι βέβαιο, ότι το 2016, επευκαιρία της μνημονιακής πορείας της χώρας, τους είχα πει ότι το σχέδιο του Wolfgang Schäuble, γιατί αυτός είχε το σχέδιο, ήταν να αποτελέσει η Γερμανία τον προνομιακό συνομιλητή της Ευρασίας στο μέλλον, επιλέξει. Αυτό είχα πει. Ναι. Ότι δεν ενδιαφέρεται. Μπράβο. Για Ευρώπη, θέλει να σύρει την Ευρώπη με προμετωπίδα τη Γερμανία ως προνομιακό συνομιλητή της Ευρασίας. Να, μπράβο. Αυτή είναι. Πρίκα. Αυτή είναι η πολιτική. Ναι. Ήταν ξεκάθαρο. Λοιπόν, θέλω να μου κάνεις όμως ένα σχόλιο εδώ τώρα. Πάνε, λέει, για κυβέρνηση τεχνοκρατών, ίσως δεν τους βγαίνουν τα κουκιά, ίσως φοβούνται πάλι ότι ο νεοέλληνας θα προχωρήσει πάλι σε μεγάλες αποχές και δεν θα πάει. Κάτω ο Μητσοτάκης, τον πλησιάζει λίγο ο Τσίπρας, η γνωστή νεοελληνική λογική ενός κομματιού, γιατί δεν ενοχοποιούμε όλη την ελληνική κοινωνία. Υπάρχουν άνθρωποι που αγωνιούν, υπάρχουν άνθρωποι που υποφέρουν, υπάρχουν άνθρωποι που σκέπτονται, δεν μπορούμε να τους σουβαλιάσουμε όλους. Δεν είναι όλη η ελληνική κοινωνία. Όχι, βεβαίως. Αλίμονο. Που εξατομικεύει το πολιτικό της συμφέρον ή το ατομικό συμφέρον και το μεταφράζει σε πολιτικό. Βέβαια. Έτσι, δεν είναι έτσι. Θέλουν να πάνε και ακούγονται τα ονόματα του Στουρνάρα. Τι ζούμε να. Και του Σχοινά. Αμάν. Ο οποίος Σχοινάς. Πάρ τον ένα, χτύπα τον άλλο. Ο οποίος Σχοινάς, πέρα από το γεγονός ότι είναι άνθρωπος της Νέας Δημοκρατίας. Στέλεχος, ναι, παλιό, βεβαίως. Φυτευτός, όπως είναι όλα τα μέλη της Κομισιόν. Έτσι. Είναι ο άνθρωπος που ήρθε εδώ και μας είπε ότι, ξέρεις, για την υπόθεση της επιδημίας του κορονοϊού έχουμε 8-9 εγκεκριμένες θεραπείες, αλλά έχουμε δεσμευτεί μέχρι το 23 να προωθήσουμε τα σκευάσματα των εμβολίων. Των εμβολίων. Pfizer. Τώρα. Υπάλληλος Pfizer ο άνθρωπος, εντάξει. Εγώ ένα πράγμα ξέρω. Ότι υπάρχουν ευρωβουλευτές, το είδες και εσύ. Υπάρχουν ευρωβουλευτές στην Βουλή, την Ευρωβουλή, όπου μετά από πίεσή τους ζητήσαν τις συμβάσεις που έκανε η κυρία Φοντερ Λάιεν με τις φαρμακευτικές εταιρείες και προέκυψε ένα κείμενο μαύρο. Το είδες? Ναι, ναι. Μαύρο κείμενο, δεν φαίνεται τίποτα από την ουσία των συμφωνιών και εξακολουθούν να επιμένουν ευρωβουλευτές ότι, παιδιά, εδώ δεν βλέπουμε τίποτα. Τι συμφωνίες κάνατε, με ποιους τις κάνατε, πώς περάσατε τους συνομοσπονδιακούς και τους ομοσπονδιακούς θεσμούς από πάνω και αποφάσισαν πρόσωπα, ναι, για αυτή την πολιτική υγείας εντός εισαγωγικών και ούτω καθεξής. Πού βλέπεις ότι μπορεί να πάει το πράγμα στη χώρα με αυτή τη λογική της Euroactive, η οποία μιλάει για εντολή της Κομισιόν, δεν ξέρω αν είναι και έτσι, αλλά πάντως κάπως έτσι φαίνεται, για κυβέρνηση τεχνοκρατών, επειδή δεν βλέπουν να κάθεται πουθενά στο πολιτικό σκηνικό πλειοψηφικό ρεύμα. Ναι, βέβαια, δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρξει πλειοψηφία μόνο κομματική πλέον, αυτό έχει τελειώσει. Αντίθετα, όλο το πολιτικό σύστημα των κομμάτων, τουλάχιστον αυτών που ξέρουμε, θα καταραίουν συνεχώς. Έτσι φαίνεται. Και προσπαθούν δημοσκοπικά να τα στηρίξουν και να τα βγάλουν έξω από το νερό, να μην φαίνεται ότι πνίγονται. Αυτό γίνεται σήμερα. Αλλά εγώ δεν νομίζω ότι εδώ αυτό το φεουδαρχικό, φεουδαλικό πολιτικό σύστημα αυτής της χώρας, mm-hmm, το διαπλεκόμενο μέχρι μυελού οστέων, mm-hmm, το αργυρώνητο, το φαύλο, το πελατειακό αυτό σύστημα θα εγκαταλείψει έναντι τεχνοκρατών την εξουσία του. Α, όχι ότι και οι τεχνοκράτες πολύ γρήγορα δεν θα αφομοιωθούν από αυτό το σύστημα, mm-hmm, είναι βέβαιον, άλλωστε από αυτό θα προκύψουν, αλλά εδώ θέλουν οι ίδιοι να είναι πρωταγωνιστές. Mm-hmm. Δηλαδή νεοδημοκράτες, ΣΥΡΙΖΕΙ, κοιναλιστές, και οι παρατρεχάμενοι από τα άλλα κόμματα, mm-hmm, όλοι έχουν το μερτικό τους στο παιχνίδι. Λοιπόν, δεν θα εγκαταλείψουν την πολιτική αυτή εξουσία. Mm-hmm. Θα πάνε μαζί της μέχρι τον πάτο. Mm-hmm. Θα πέσουν στον κρεμό μαζί τους. Γιατί πολύ γρήγορα εγώ βλέπω ότι θα ανατραπούν.
mm-hmm. πιο γρήγορα από όσο φαντάζονται κάποιοι ή και αισιόδοξοι και από αυτούς που είναι αισιόδοξοι, πιο γρήγορα. Αυτό βλέπω ότι είναι το αμέσως ζητούμενο. Τώρα να κάνω και ένα σχόλιο βεβαίως για αυτό που είπες για τη Φόντερ Λάιεν, διότι είναι πολύ σημαντικό, πάρα πολύ σοβαρό. Δεν ξέρουμε αυτό. Η κυρία Φόντερ Λάιεν, παρακαλώ. Ναι. Η διορισμένη από το σύστημα Μέρκελ. Βεβαίως. Της επικεφαλής των λογιστών. Βεβαίως. Όχι να τα λέμε κιόλας. Βεβαίως, έτσι είναι. Έτσι είναι. δεν ξέρουμε καταρχάς πότε θα τελειώσει αυτή η υπόθεση της πανδημίας. Ο Λουκασέγκο. Το είδα. Συνέχισε, πες το. Ναι, ο πρόεδρος της Λευκορωσίας. Τη Λευκορωσία, δίπλα, στο κέντρο της σημερινής κρίσης. Ακριβώς. Είπε κάτι, λέει, πολύ σοβαρό. Αν κάποιοι, λέει, μπορούν και ηγεμονεύουν στον κόσμο μέσω της πανδημίας. Έτσι. Και βγάζουν αμύθιτα δισεκατομμύρια. Έτσι. Λέτε, λέει, τόσο εύκολα να εγκαταλείψουν. Έτσι. Αυτό το ψητό. Έτσι. Τώρα έτσι. Είδα σήμερα έτσι. Τον Μπουρλά να λέει το εξής. Λέει, κοιτάξτε, βεβαίως τα εμβόλια αντιμετωπίζουν αυτή τη σημερινή κατάσταση. Αλλά πολύ φοβάμαι ότι επίκειται νέα μετάλλαξη όπου αυτά τα εμβόλια θα τα χρηστεύσει και θα χρειαστούμε νέα προσπάθεια. Πού την ξέρει ο Μπουρλά τη νέα μετάλλαξη? Πού την ξέρει τη νέα μετάλλαξη? Λοιπόν, μπορείτε να μου πείτε τι είναι ο Μπουρλά? Ο Μπουρλά δεν είναι ούτε ειδικό σε αυτά τα θέματα. Ξέρει ότι θα έρθει νέα μετάλλαξη? Όπως ήξερε και ομολόγησε και πώς τον λέμε, ο μεγάλος μέτοχος της της BioNTech. Γερμανοτούρκος αυτός. Και ο Γερμανοτούρκος και ο άλλος, θα τον θυμηθώ και θα τον πω. Λοιπόν, πού τα ξέρουν αυτοί και μιλάνε ότι μπορεί να έχουμε μεταλλάξεις και ότι δεν θα τελειώσουμε τόσο εύκολα την πανδημία? Μήπως κάτι ξέρει ο Λουκασέγκο, ο οποίος έκανε δηλώσεις τρομακτικές? Μίλησε για απατεώνες, διεθνείς απατεώνες. Την έχω τη δημοσίευση εδώ. Μπράβο. Και ο Λουκασέγκο δεν είναι, δεν τα είπε αυτά ερήμην του Πούτιν? Όχι βέβαια. Ο Λουκασέγκο μίλησε γνωρίζοντας ότι αυτά που λέει απηχούν τη γνώμη του Πούτιν. Ασφαλώς. Η οποία δεν μπορεί να λεχθεί έτσι ομά όπως την είπε ο ίδιος τώρα. Διότι εδώ, Νίκο, έχουμε μια κατάσταση η οποία είναι πρωτοφανής. Ποια είναι η πρωτοφανής κατάσταση εδώ? Αυτή την πανδημία, αυτή η πανδημία μάλλον, ακόμα και αν δεν είχε κάποια αίτια που είναι ακόμα διερεύνητα, η Big Pharma, οι μεγάλες φαρμακευτικές πολυεθνικές, θα την είχαν ανακαλύψει. Ακόμα και αν δεν υπήρχε, θα την είχαν ανακαλύψει. Δεν κάνω άλλη μία σκέψη παραπάνω. Μένω εκεί. Γιατί βρήκαν ψητό. Ουδέποτε στην ιστορία της ανθρωπότητας, σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα, αντλήθηκαν τόσα υπερκέρδη. Και δεν μιλάω μόνο από τα εμβόλια, μιλάω από όλο το φαρμακευτικό δίκτυο. PSR, τεστ που γίνονται, φάρμακα, μάσκες, αντισηπτικά, τρόπο ζωής κτλ. Μιλάμε για ένα αμύθιτο πλούτο, ο οποίος αντλήθηκε από από τις κοινωνίες και τις κρατικές οντότητες και πήγε σε ιδιώτες. Και καταχρεώθηκαν οι χώρες σε αυτό το διάστημα προκειμένου να αντιληθούν αυτά τα υπερκέρδη. Άκου όμως. Λοιπόν, εδώ έχουμε επομένως ένα παγκόσμιο κλαμπ. Και τι έγινε? Η εξουσία, όσα υπολείμματα εξουσίας είχαν ακόμα οι κυβερνήσεις έναντι της παγκοσμιοποίησης, πέρασαν όλες απευθείας πλέον στους Big Pharma και στους Big Tech. Αυτοί οι δύο πήραν την παγκόσμια εξουσία στα χέρια τους. Ακριβώς. Διότι μιλάμε για θέματα τα οποία οι κυβερνήσεις ήταν αδαείς και δεν μπορούσαν ούτε καν να διανοηθούν πώς μπορούσαν να αντιδράσουν. Ήρθαν αυτοί λοιπόν και τους λένε stop κυβερνήσεις, κάντε στην πάντα όλοι, εδώ έχουμε ειδικούς. Οι ειδικοί πλέον θα ασχοληθούν και θα αποφασίζουν.
Φτιάχτε λοιπόν επιτροπές ειδικών. Και τι ήταν η επιτροπή ειδική? Υπάλληλοι τους όλοι αυτοί, υπάλληλοι. Όπως και οι παγκόσμιοι οργανισμοί, ο ΠΟΗ και τα λοιπά, είναι υπάλληλοι των Big Pharma. Από εκεί διορίζονται και από εκεί πληρώνονται. Λοιπόν, όλοι αυτοί πήραν λοιπόν απόλυτη εξουσία στον πλανήτη. Αυτοί ζούμε τώρα. Ναι. Και οι οποίοι σκέφτονται να κάνουν και την επανεκκίνηση όποτε και αν τελειώσει αυτή η πανδημία. Εσύ, γιατί είπανε ότι ο κόσμος, λέει, το έχει πει ο Μπουρλά σε ανίποτο διάστημα, ο κόσμος, λέει, μετά την πανδημία δεν θα είναι πια ο ίδιος αυτός που ξέρατε. Θα έχει αλλάξει ριζικά. Δηλαδή, τι θα έχει, θα έχουν φτωχοποιηθεί οι κοινωνίες, θα έχουν διαλυθεί οι εργασιακές σχέσεις, θα έχουν εξαρτηθεί οι κρατικές οντότητες, όλες οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όλες. Εν πάση περιπτώσει, πολλοί, οι περισσότερες θα έχουν καταβαραθρωθεί. Οι μεγάλοι αυτοί εξουσιαστές, πολυεθνικές εταιρείες του κόσμου θα έχουν γιγαντωθεί και πλέον το όνειρό μας για, για ένα πλανήτη κάτω από τα πόδια μας, όπου πραγματικά οι επιχειρηματίες, οι μόνοι που παράγουν πλούτο και έχουν ιδέες, θα έχουν και την απόλυτη εξουσία. Ένα κλαμπ πολυεθνικών εταιριών στον κόσμο θα επιβάλλει τη θέλησή της. Και έτσι εκεί υπακούει το σχέδιο το οποίο ακολουθεί ο Biden τώρα. Ο Biden ξέρει την αδυναμία της Αμερικής που βρίσκεται και σε εμφύλιο πόλεμο, που έχει οικονομικά θλιβερή παρουσία. Και τι? Θλιβερή πολιτική. Αλλά τον σπρώχνουν και του λένε, όχι, έχεις δύναμη εσύ, προχώρα, να φάμε τη Ρωσία τώρα και μετά θα φάμε και την Κίνα. Θα έχουμε πλήρη εξουσία εμείς, ναι, σε όλο τον πλανήτη. Δεν θα αφήσουμε κενά στην δικιά μας δυνατότητα να ελέγχουμε τα πράγματα. Και τον σπρώχνουν βεβαίως στην καταστροφή, και σπρώχνουν και στην καταστροφή και τους εαυτούς τους, διότι αυτά τα σχέδια, τα μακάβρια σχέδια για την ανθρωπότητα, έχουν αρχίσει και ξεσκεπάζονται και λαοί κινούνται. Βλέπετε τι γίνεται στον Καναδά, στη Νέα Ζηλανδία, στο ένα, στο άλλο. Κινείται ο κόσμος. Δεν μπαίνει στο καλούπι αυτό μιας πανδημίας η οποία είναι 0,15 θνητότητα. Μου επιτρέπεις? Πώς εξηγείται η πανδημία? Μου επιτρέπεις? Ναι. Πώς είναι δυνατόν να πας απέναντι σε έναν κόσμο που είναι ουσιαστικά καπιταλιστικά παραγωγικός, με φούμαρα, με χρηματιστήρια και με φαινόμενο χρήμα? Γίνεται? Δεν γίνεται. Όχι. Άρα εκ των πραγμάτων αυτοί που λες Big Pharma και Big Tech, ναι, είναι χαμένοι. Ναι, οι Big Tech τώρα βρήκαν την ευκαιρία και σου λέει αναμορφώνουμε τις εργασιακές σχέσεις, ψηφιακά τα πάντα, ψηφιακός άνθρωπος. Ψηφιακές, θα βάλουμε σιδεράκια στον καθένα, ναι, λοιπόν, θα ελέγχουμε τα πάντα. Δηλαδή, δεν γίνεται αυτό. Δεν προχωράνε αυτά. Δεν γίνεται. Πράγματα. Δεν είμαι ενάντια στην ψηφιοποίηση, αλλά ψηφιοποίηση η οποία να υπηρετεί τον άνθρωπο, τις οικονομίες. Θα υπηρετεί ακριβώς το συμφέρον του ανθρώπου. Όχι, έτσι. Για τον, το μακάβριο σχέδιο. Όχι αυτός σκοπός, για να βγάλουν λεφτά κάποιοι. Έτσι. Και δεν είναι τυχαίο, πρόσεξε, ότι μεγαλοκαπιταλιστές του άλλοτε δυτικού κόσμου και σήμερα κάτοχοι φαινομένου χρήματος πάνε και απέναντι από τα bitcoin. Βέβαια. Και απέναντι από την ψηφιοποίηση Elon Musk. Μπράβο. Γιατί κοντράρουν? Γιατί βλέπουν ότι το σχέδιο αυτό είναι πεπερασμένο οικονομικά και πολιτικά. Όταν δεν έχεις μαζί σου την Ευρασία που έχει την πραγματική οικονομική δύναμη, την παραγωγική δηλαδή καπιταλιστική δύναμη, δεν είναι δυνατό να πας πουθενά. Πυροβολεί στην ουσία τα πόδια σου. Έτσι. Έτσι δεν είναι? Βεβαίως. Είναι, νομίζω. Και εις επίρρωση των όσων λέμε, σου λέω το εξής, ότι η Wall Street Journal κάνει άρθρο ο Χένιτζι, Ντάνιελ Χένιτζι, ο οποίος τι λέει? Ο πρόεδρος να κηρύξει από το Λευκό Οίκο το τέλος της πανδημίας COVID-19 και να στείλει τον Φάουτσι σπίτι του. Ναι. Wall Street Journal, δεν τα λέω εγώ. Όταν λέει σπίτι του, στη φυλακή εννοεί. Ναι, τέλος πάντων. Δεν ξέρω όπου και εννοεί. Ναι, ναι. Εγώ εκείνο που λέω είναι ότι βλέπεις ότι κορυφαία περιοδικά του κόσμου, ναι, βέβαια, αυτού του κόσμου, της άλλοτε αυτοκρατορίας, η υπερδύναμης, βγαίνουν και λένε παιδιά μέχρι εδώ, δεν πάει παραπέρα. Έτσι. Δεν πάει παραπέρα διότι και το χρέος πήγε σε δυσθεώρητα ύψη των Ηνωμένων Πολιτειών και το χρέος καπιταλιστικών άλλοτε δυτικών δομών όπως είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται σε αδιέξοδο.
Ακριβώς. Έτσι. Με τώρα δε ιδιαίτερα με την ενεργειακή κρίση που μας περιέγραψες, ο πληθωρισμός θα ροκανίσει ένα μεγάλο τμήμα παραγωγικών στρωμάτων. Βέβαια. Έτσι, βέβαια. Στον άλλοτε δυτικό βέβαια. Κόσμο. Έτσι. Βέβαια. Έτσι. Ο πληθωρισμός θα τεινάξει τον αέρα της οικονομίας όλες. Ακριβώς. Αυτή τη στιγμή ακριβώς. Δεν μπορεί να σταθούν ακριβώς. Τίποτα. Νομίσματα όλα ακριβώς. Είναι στον αέρα. Όλα ακριβώς. Είναι στον αέρα. Ακριβώς. Η Λαγκάρντ με το σχέδιό της βλέπει ότι δεν μπορεί πλέον. Σου λέει θα αρχίσουν τα επιτόκια να μεγαλώνουν. Το λέει κιόλας. Ναι, το λέει, όντως. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ήδη τραβάνε τα επιτόκια ψηλά. Θα πάει και η Λαγκάρντ, αν αρχίσει και ανεβάζει τα επιτόκια, δεν μπορεί να συγκρατήσει την κατάσταση όταν έχει τέτοιο πληθωρισμό. Τότε η ανάπτυξη θα τελειώσει. Θα παίξει, ήδη είναι μισοτελειωμένη, θα έχουμε στασιμότητα και υφέσεις. Αυτά όλα θα είναι διαλυτικά ήδη φαινόμενα για την ανθρωπότητα ολόκληρη και για τον ίδιο τον καπιταλισμό. Τον ίδιο τον καπιταλισμό τον τρώνε από τα μέσα, τον διαλύουν, τον αποδιαρθρώνουν. Λοιπόν, εδώ η Ελλάδα είναι η χώρα η οποία δυστυχώς έχει καταντήσει το στρατιωτικό, πολιτικό και οικονομικό προτεκτοράτο. Δεν είναι χώρα η οποία να βλέπει τις εξελίξεις πραγματικά, να χαράζει πολιτικές για το συμφέρον, το εθνικό, το λαϊκό συμφέρον. Αποκλείεται, δεν γίνεται αυτό. Όσο υπάρχει το μνημόνιο είναι τελειωμένο αυτό. Βέβαια. Όσο βέβαια. Είναι δεσμευμένοι, πρόσεξε, το ξέρεις το μνημόνιο, άλλωστε το έχεις βγει απέναντι από χρόνια, όχι τώρα. Και με τον ΣΥΡΙΖΑ, ας πούμε, όταν ήσουν κορυφαίος τέλεχος εκεί, ήσουν απέναντι από αυτή τη λογική που έλεγε ότι η Ελλάδα θα αποκτήσει μερική ανεξαρτησία όταν αποπληρώσει το 75% του χρέους της. Δηλαδή ποτέ. Ποτέ, ποτέ. Δηλαδή ποτέ. Βέβαια. Θέλω να πω δε και το εξής. Πρέπει να ξέρεις ότι έγκριτες δημοσίευσεις, έχω εδώ μία ήδη, και μάλιστα από οικονομικό-πολιτικό site, το οποίο θεωρώ εξαιρετικά έγκριτο, το Banking News, λέει το εξής. Το χρέος των ΗΠΑ εκδυνάχθηκε στα 30,012,3. Βέβαια. Πού να πας. Βέβαια. Πες μου σε παρακαλώ πολύ, Παναγιώτη Λαφαζάνη, πού να πας με τέτοιο χρέος. Με τίποτα. Πώς θα βγάλεις, θα θέλεις να κυριαρχήσεις τον κόσμο με 30,012,3. Βέβαια. Αυτά που γίνονται είναι τυχοδιοχθητικές κινήσεις απόγνωσης από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν είναι θετικές δράσεις. Απόγνωση. Μια ηγεμονεύουσας δύναμης η οποία βλέπει μπροστά και έχει ένα κυρίαρχο σχέδιο το οποίο είναι ρεαλιστικό και αποτελεσματικό. Έτσι. Αυτή τη στιγμή παίζει κορώνα γράμματα την ύπαρξή της. Έτσι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες. Αν θα βγει η τιμένη που θα βγει, κατά την γνώμη μου, 100% η τιμένη από την Ουκρανική κρίση, οι Ηνωμένες Πολιτείες. Η κάθοδος που θα έχουν θα είναι ταχύτατη πλέον. Βεβαίως. Δεν θα μπορούν να τη συγκρατήσουν καν. Βεβαίως. Ήδη αυτά τα οποία συμβαίνουν στις Ηνωμένες Πολιτείες μέσα είναι πρωτοφανή. Δεν έχουν ξαναγίνει ποτέ σε μια υπερδύναμη. Βέβαια. Δείχνουν τη βαθύτατη εσωτερική της κρίσης. Τρομερή και ίσως τα πρόθυρα εμφυλίου, έτσι. Αυτό μεταξύ είναι, πολιτιών. Βεβαίως. Αυτό έτσι. Είναι που πρέπει να δούμε τώρα αυτή τη στιγμή και η Ελλάδα να πάρει πρωτοβουλίες. Ήδη έγραψα στην Ίσκρα ότι η Ελλάδα αυτή την ώρα πρέπει να πάρει μια μεγάλη πρωτοβουλία και να κάνει μια πρόταση στο ΝΑΤΟ. Είμαστε στο ΝΑΤΟ λένε, εν πάση περιπτώσει, αλλά κάνει μια πρόταση και πες ότι κύριοι, εγώ προτείνω και σας λέω ότι να πάρουμε απόφαση τώρα να μην ενταχθεί η Ουκρανία στο ΝΑΤΟ. Μια απόφαση διεξόδου από αυτή την κρίση. Mm-hmm. Να καλέσεις και τα ευρωπαϊκά όργανα και να κάνεις την αντίστοιχη πρόταση, να την αποδεχτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και να την εισηγηθεί. Να αλλάξει αυτό το κλίμα και η Ελλάδα από ουραγός να βρεθεί στο κέντρο των εξελίξεων. Mm-hmm. Με θετικές προτάσεις οι οποίες ανοίγουν δρόμο ειρήνης και συνεργασίας στην Ευρώπη. Και την κάνω αυτή την πρόταση, δεν μιλάει κανένας. Παγωμένα όλα στη χώρα. Μέσα μαζικής ενημέρωσης δεν υπάρχουν πλέον. Ακολουθούν τυφλά μια γραμμή ραγιάδικη. Μια γραμμή υποδουλωτική, καταστροφική για τη χώρα. Δεν υπάρχουν μέσα ενημέρωσης. Δεν υπάρχει αδέσμευτος δημοσιογραφικός κόσμος ο οποίος να μπορεί να έχει μια φωνή. Και αυτοί που υπάρχουν περιθωριοποιούνται. Γιατί αλλιώς δεν μπορούν να επιβιώσουν. Δεν χωράζουν στο σύστημα. Και όσοι, Παναγιώτη, εμφανίζονται ότι προμοτάρουν την αντίθετη άποψη, έχουν απόψεις οι οποίες μόνο
το σύστημα δεν πρόκειται να χτυπήσουν. Σήμερα άκουγα ένα γκάλοπ γνωστού ραδιοφωνικού σταθμού της Βόρειας Ελλάδας που έκανε μεταξύ των ακροατών του, λέει, και το οποίο παρουσίασε ως τον καλύτερο πρωθυπουργό δύο αιώνων, τον Ιωάννη Μεταξά. Ναι. Όπως το λέω ακριβώς. Με δεύτερο τον Καποδίστρια. Μάλιστα. Μάλιστα. Αυτό υποδηλώνει και γραμμές. Βέβαια γραμμές. Οι οποίες γραμμές περνάνε από ένα κόμμα το οποίο λέει εμείς έχουμε προτάσεις. Ναι, μένα μου λες. Και τις οποίες προτάσεις όταν αν ποτέ ερχόταν στην εξουσία θα έλεγε ξέρετε εμείς δεν μπορούμε. Προσπαθήσαμε. Διότι όταν είσαι δεμένος χειροπόδαρα και δεν μιλάς για το βασικό πολιτικό πρόβλημα της χώρας που είναι το μνημόνιο και οι δεσμεύσεις που έχεις αναλάβει εδώ και 10 χρόνια. Βεβαίως. Τι να πεις και ποιες προτάσεις και τι σαγλαμάρες. Τώρα αυτό είναι κρυφτούλι. Ναι, βέβαια. Κανένας δεν καταλαβαίνει. Λόγια του αέρα. Ακριβώς. Λόγια του αέρα λένε όλοι, αλλά δεν παίρνουν θέσεις στα μεγάλα θέματα. Αυτό. Δεν έχουν πρόταση για την Ελλάδα. Εναλλακτική πρόταση. Βέβαια. Που να σπάει τα σημερινά δομικά προβλήματα που έχει και εξαρτιέται η χώρα από ξένα κέντρα. Από ξένα κέντρα. Έτσι. Αυτό είναι έτσι. Το μείζον θέμα σήμερα για τη χώρα μας. Έτσι. Λοιπόν, θα ήθελα το εξής να μου πεις. Το ότι είναι δεδομένη η στήριξη της Κίνας στη Ρουσία για το ουκρανικό ζήτημα, αυτό είναι επίσης δεδομένο και με βάση τις τελευταίες ανακοινώσεις τις επίσημες του Γι, Βαν Γι, του Υπουργού Εξωτερικών της Βεβαίως. Κίνας. Που είπε ότι θεωρούμε εύλογες τις ανησυχίες της Ρωσίας. Βεβαίως, 100%. Θέλω να μου πεις εάν προσεγγίζω το θέμα κάπως διαφορετικότερα εγώ με την κρίση αυτή. Εγώ πιστεύω ότι η Ρωσία δεν πρόκειται να επιτεθεί στην Ουκρανία. Όχι, δεν θα επιτεθεί. Έτσι, αυτό πιστεύω. Πιστεύω ότι η Ρωσία θα συντηρήσει την κατάσταση αυτή. Την κατάσταση δηλαδή καθίστε να συζητήσουμε για να βρούμε κάποιες λύσεις και με βάση τη συμφωνία της Αστάνα, έτσι, όπου είναι δεσμευτική, και θα προσπαθήσει να εξαντλήσει τον αντίπαλο ο οποίος θα κυνηγάει την ουρά του στο ουκρανικό. Δηλαδή θα στέλνει χρήμα, θα στέλνει στρατό, θα στέλνει εφόδια, θα στέλνει μέχρι ότου θα έρθει μπροστά σε μια πραγματικότητα που θα του επιτείνει τη χρεοκοπία που ήδη έχει. Μιλάω για το δυτικό στρατόπεδο και κυρίως για τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Ήθελα να μου κάνεις αυτή την εκτίμηση. Τι θεωρείς, θεωρείς ότι είναι καλή η προσέγγιση που κάνω ή έχει πολύ κενά? Καλή, πολύ καλή η προσέγγιση, Νίκο. Η Ρωσία δεν πρόκειται να επιτεθεί στην Ουκρανία εκτός από δύο περιπτώσεις. Σ' ακούω. Όπως είναι γνωστό, υπάρχουν δύο αυτόνομες δημοκρατίες στην Ανατολική Ουκρανία. Η δημοκρατία του Ντονιέτσκ, λαϊκή δημοκρατία του Ντονιέτσκ και του Ντομπάς, και όχι, λαϊκή δημοκρατία του Λουχάνσκ. Α, μάλιστα. Αυτές οι δύο περιφέρειες της Ουκρανίας στην Ανατολική Ουκρανία τμήμα, ναι, συνιστούν και οι δύο τον Ντομπάς. Το Ντομπάς, μπράβο. Ή τη λεγόμενη Νόβα Ρώσια. Νέα Ρωσία. Νέα Ρωσία. Αυτό είναι. Νέα ρωσόφωνοι πληθυσμοί και τα λοιπά. Ναι, είναι Ρώσοι. Ναι, έτσι ακριβώς. Δεν μιλάνε Ρώσικα. Λάθος σου λένε. Είναι Ρώσοι. Και είναι, μάλιστα, οι περισσότεροι σχεδόν έχουν και Ρώσικα διαβατήρια. Είναι και Ρώσοι πολίτες. Ναι, ναι. Βέβαια. Αυτό είναι πολύ σημαντικό που λέω. Λοιπόν, αυτές οι δύο αυτόνομες λοιπόν λαϊκές δημοκρατίες τώρα έρχεται η Ρωσία και τους προσφέρει και πολύ σύγχρονο, τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό τον οποίο διαθέτει, από πυράβλους μέχρι S-400 μέχρι άρματα μέχρι διότι βλέπει ότι οι δυτικοί εξοπλίζουν αντίστοιχα την Ουκρανία με εχθρικές διαθέσεις απέναντί τους. Λοιπόν, η Ρωσία θα επέμβει στην Ουκρανία αν και εφόσον το καθεστώς του Κιέβου επιτεθεί κατά των δύο αυτών δημοκρατιών.
Αν επιτεθεί κατά των δύο αυτών δημοκρατιών, τότε η Ρωσία καταρχάς θα στείλει στρατό χωρίς τα εθνόσημα και αν χρειαστεί μετά και κανονικό ρώσικο στρατό. Και θα συντρίψει το Κίεβο. Και θα συντριβεί το Κίεβο. Και τότε θα χάσει το Κίεβο η Ουκρανία η σημερινή, όλη την Ανατολική Ουκρανία, την Ουκρανία δηλαδή πέραν του ποταμού Δνήπερου. Ανατολικά του Δνήπερου θα χαθεί για τους Ουκρανούς όλη αυτή η περιοχή. Άλλωστε αυτή πληθυσμιακά είναι Ρώσοι, Ρωσόφωνοι και Ρώσοι. Βέβαια. Δηλαδή είναι θετικά διακειμενοί προς τη Ρωσία και θέλουν την Ρωσία. Λουγκάνσκ και Ντονιέτσκ λοιπόν, αυτές οι δύο αυτόνομες δημοκρατίες, είναι οι πιο πυκνοκατοικημένες της Ουκρανίας και οι πιο βιομηχανοποιημένες. Έχουν τη συντηρητική πλειοψηφία του βιομηχανικού παραγωγικού δυναμικού της Ουκρανίας. Χωρίς αυτές η Ουκρανία δεν μπορεί να σταθεί. Δεν μπορεί να σταθεί. Λοιπόν, τότε θα είναι μια περίπτωση που είπα, αν απειληθούν αυτές οι δημοκρατίες από το καθεστώς του Κιέβου. Η δεύτερη περίπτωση που μπορεί να εισβάλλει η Ρωσία είναι αν το ΝΑΤΟ είναι στο όριο πλέον να αποφασίσει την ένταξη της Ουκρανίας στην Ατλαντική Συμμαχία. Αν είναι, αν υπάρξει μια τέτοια απόφαση είμαστε στα προεόρτια μιας τέτοιας απόφασης, τότε θα μπει η Ρωσία κανονικά μέσα και θα χαθεί η Ανατολική Ουκρανία πέραν του Δνήπερου, η οποία θα προσαρτηθεί στη Ρωσία, όπως έγινε με την Κριμαία. Για να έτσι στα καλά καθούμενα να έρθει μια στιγμή και η Ρωσία να κάνει εισβολή, δεν θα γίνει έτσι, νομίζω έτσι. Δεν είμαι βέβαια ο άνθρωπος που αποφασίζει. Όχι βέβαια, αλλά, κρίνοντας και εκτιμώντας τα πράγματα με ένα ρεαλιστικό τρόπο και με κάποια γνώση που έχω των ρώσικων πραγμάτων. Βλέπω ότι αυτές θα είναι οι περιπτώσεις όπου η Ρωσία θα επέμβει. Οι Ηνωμένες Πολιτείες όμως τι γίνεται, επιζητούν επιζητούν τη σύγκρουση με τη Ρωσία και επιζητούν την εισβολή της Ρωσίας. Επομένως μπορεί να λειτουργήσουν προβοκατόρικα και να σπρώξουν το Κίεβο. Άλλωστε το λέει και ο Ζελένσκι αυτό. Προσέξτε, λέει ο Ζελένσκι ότι εδώ υπάρχουν ζηλωτές οι οποίοι είναι φανατικότεροι των Ουκρανών εναντίον της Ρωσίας και ρίχνουν λάδι στη φωτιά. Έτσι λέει ο Ζελένσκι. Ναι, τελευταία μάλιστα έδειξε και διάθεση η Ουκρανία να συνομιλήσει με τη Ρωσία. Βεβαίως. Και εξαγριώθηκε ο Μπάιντεν. Γιατί βλέπει ο Ζελένσκι, βλέπει το χάρο με τα μάτια. Ασφαλώς. Σου λέει, πού πάω τώρα. Ασφαλώς. Θα καταστραφεί όλη η Ουκρανία. Και εγώ τι θα πω. Ακριβώς. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή λοιπόν οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν να σπρώξουν την Ουκρανία. Παρόλο που ξέρουν ότι θα ιτηθεί, θα συντριβεί, αλλά σου λέει θα συντηρηθεί ένα κλίμα εναντίον της Ρωσίας, δεν θα ξεμπερδέψει εύκολα από αυτόν τον πόλεμο, γιατί και να προσαρτήσει η αντίσταση από την πλευρά την Ουκρανική θα συνεχιστεί, η φθορά και η διαμάχη η οποία θα έχει και στρατιωτικό χαρακτήρα, και επομένως θα στήσουμε στην Ανατολική Ουκρανία ένα Βιετνάμ σε βάρος της Ρωσίας, όπου θα ενώνουμε τη Δύση εναντίον της, ναι, και συνεχώς θα έχουμε κυρώσεις, ψυχρό πόλεμο και ούτω καθεξής, για να την καταπονήσουμε. Αυτή είναι η ιδέα, καταπονήσουμε και να εκεί πετύχουμε αυτό που πέτυχε ο Ρίγκαν απέναντι στο σοβιετικό καθεστώς, δηλαδή να το καταρρεύσουμε πάλι, ναι, 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 και να καταρρεύσουμε τη Ρωσία του Πούτιν, να βάλουμε κανένα ανδρίκελο εκεί, να σπάσουμε τη Ρωσοκινέζικη συμμαχία και μετά να ξεμπερδεύουμε και με την Κίνα, ναι, διότι τώρα έχουν Ρωσία και Κίνα, ναι, η μεν Κίνα να είναι αλληλέγγυα της Ρωσίας στο Ουκρανικό, η δε Ρωσία αλληλέγγυα της Κίνας στην Ταϊβάν. Και στο οικονομικό. Και στο οικονομικό και σε όλα τα επίπεδα. Έχουν πολύ, πολύ καλή σχέση. Όχι ότι δεν έχουν διαφορές, αλλά αυτή τη στιγμή προέχει για αυτούς στρατηγικά να αναπτύξουν αυτή τη συμμαχία, να τη διευρύνουν και με άλλες ανερχόμενες δυνάμεις στο χώρο της της Ευρασίας, όπως το Ιράν, αλλά θα βάλουν και άλλους παίκτες μέσα. Θα βάλουν και άλλους παίκτες μέσα. Και εδώ είναι ένας ρόλος που θέλει να παίξει η Τουρκία, βεβαίως, η οποία
θέλει να είναι στο πλαίσιο της Αστάνα, της Ρωσία, Ρωσία, Ιράν, Τουρκία, να έχουν αυτό το πλαίσιο για τη Μέση Ανατολή, θέλει να είναι μέσα σε αυτό το, σε αυτή τη συμμαχία, τη νέα συμμαχία η οποία διαμορφώνεται στην Ευρασία, αλλά ταυτόχρονα δεν θέλει να εγκαταλείψει και τους... Και η γνωστή τουρκική πολιτική, ναι, μέχρι να καταρρεύσουν οι δυτικοί και να πει παιδιά εγώ ήμουν μαζί σας, αλλά καταρρεύσατε. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Δηλαδή η Τουρκία παίζει ένα παιχνίδι ευρείας μεγάλης δύναμης η οποία θέλει να παρέμβει και παρεμβαίνει... Περιφερειακής δύναμης, περιφερειακής, ο στόχος είναι παγκόσμια. Η Τουρκία έχει στόχο την παγκόσμια δύναμη, ναι, όχι την ηγεμονία, αλλά να είναι μέσα στον κεντρικό πυρήνα των μεγάλων, και τα λοιπά, μεγάλων παιχτών. Όπως και το Ιράν έχει αυτή τη φιλοδοξία. Το βλέπετε ότι μπαίνει, μπαίνει σε αυτό το παιχνίδι. Στο μεγάλο τόξο η Τουρκία παρεμβαίνει από το Γιβραλτάρ, Βόρειο Αφρική, βέβαια. Μέση Ανατολή, Κεντρική Ασία, Πακιστάν και Νοτιοανατολική Ασία από εκεί και Αφρική. Προσέξτε, η Αφρική, την υποσαχάριο Αφρική. Έχει κάνει μεγάλες διεισδύσεις. Η Τουρκία αυτή τη στιγμή τι διαθέτει? Έχει σταθμό, όχι μόνο επιστημονικό, στην Ανταρκτική. Πόσες δυνάμεις έχουν σταθμό στην Ανταρκτική? Φτιάχνει τώρα, κατασκευάζει σταθμό επίσης πουρ στην Αρκτική, στον Αρκτικό κύκλο. Και οι Ρώσοι έχουν γίνει πυρκεμανία. Λέει, τι κάνεις εκεί? Έτσι. Πάει και εκεί. Βλέπετε οι φιλοδοξίες. Στέλνει δορυφόρους. Βεβαίως, βεβαίως. Λοιπόν, έχει, έχει δίκτυο μεγάλο. Έχει μεγάλες φιλοδοξίες. Εδώ η Ελλάδα δεν έχει φιλοδοξία καμία. Όχι, καλά, παρά, δεν το συζητάμε. Παρά, να είναι ο καρπαζωής πράκτορας. Ναι, δεν το συζητάμε αυτό. Είναι εμφανές. Εδώ εμείς τα 12 μιλιά τα λέμε 8 μία την άλλη μία φορά, 10 την άλλη, 3 την άλλη, ό,τι θέλεις λέμε. Ναι. Φοβισμένοι, φοβισμένοι, εγκαταλελειμμένοι στην πολιτική του κατευνασμού, η οποία δεν οδηγεί πουθενά παρά στον ακροτηριασμό της χώρας. Και ήδη έχουμε ήδη ακροτηριαστεί με τους συμμάχους που έχουμε. Εμείς μονοήτες έχουμε γνωρίσει. Έτσι. Την Κύπρο την χάσαμε. Ναι. Το Αιγαίο μας το έχουν ουδετεροποιήσει. Ναι. Στο ενεργειακό πεδίο το έχουμε εγκαταλείψει. Ενεργειακό πεδίο το εγκαταλείψαμε. Υφαλοκρηπίδες, ΑΟΣ και τέτοια. Μιλάμε αορίστως και γενικώς. Βεβαίως. Εδώ δεν έχει γίνει αντιληπτό ακόμα αυτό που κάνει με τη γαλάζια πατρίδα η Τουρκία. Ότι ο αναδυόμενος νέος κόσμος δεν είναι η στεριά, αλλά η θάλασσα. Η θάλασσα είναι το γαλάζιο έδαφος πλέον. Τέτοια σημασία κεντρική έχει για την προοπτική των χωρών, των λαών και για το συσχετισμό των δυνάμεων. Διότι στη θάλασσα πλέον θα είναι ο νέος αναδυόμενος πλούτος και όλα αυτά τα οποία θα διαμορφώνουν το γίγνεσθε των χωρών. Η θάλασσα εμείς δεν έχουμε αντιληφθεί, παρόλο που έχουμε τεράστια ναυτική παράδοση, δεν έχουμε αντιληφθεί αυτό το απλό θέμα, ότι δεν μιλάμε πλέον για ΑΟΣ. Η ΑΟΣ είναι προέκταση του εδάφους πλέον. Είναι προέκταση του εδάφους. Η Νότιος Κορέα πάνω στην ΑΟΣ της φτιάχνει μεγάλες πόλεις τώρα, κατασκευάζει. Ασφαλώς. Τεράστιες πόλεις. Ασφαλώς. Οι οποίες θα είναι, ας πούμε, το μέλλον σε ένα νέο τοπίο παραγωγικό, το οποίο δεν θα είναι μόνο ενεργειακό, θα αξιοποιεί όλο το θαλάσσιο πλούτο και υποθαλάσσιο και θαλάσσιο πλούτο. Λοιπόν, εμείς ένας ακόμα εφιάλτης των Αμερικανών, έτσι, να μην δεθεί ο χώρος της Κορέας. Να μην υπάρξει δηλαδή ένωση Βορείου και Νοτίου. Τελειώσανε. Αυτό είναι παλιός εφιάλτης. Ο οποίος είναι όλο. Καταλαβαίνεις τι θα γίνει. Ναι, γίνεται όλο και μεγαλύτερος αχώδης για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Βέβαια. Λοιπόν, αυτή είναι η εξέλιξη σήμερα και το μεγάλο παιχνίδι που παίζεται με την Ουκρανία. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έπρεπε να συγκαλέσει ένα σοβαρό, ας πούμε, think tank, το οποίο επιστημονικό, δυναμικό, αναλυτές και τα λοιπά, πολιτικούς, να κάνουν τη συζήτηση, οπωσδήποτε και πολιτικούς, αλλά όχι αυτό το οποίο βλέπουμε. Πολιτικούς είπα, όχι μεταπράτες, πολιτικούς, ναι. Και να δει έστω και τώρα η αθεόφοβοι να δούνε
ποια στρατηγική θα ακολουθήσουμε εμείς, πού θα εντάξουμε τις δικές μας επιδιώξεις, ποιες είναι οι άμεσες, οι μεσοπρόθεσμες, οι μακροπρόθεσμες. Έτσι, και τι κάνουν. Αντί αυτή είναι η πολιτική. Αυτή είναι η πολιτική. Συνέρχονται τώρα τα κόμματα και κάνουν μυστικές συζητήσεις μεταξύ τους και έχουν αποφασίσει ότι παραδεινόμαστε στο ΝΑΤΟ. Και ό,τι κάνουν οι Αμερικάνοι, εμείς τρέχουμε από πίσω. Αφού είναι... Τρέχουμε από πίσω. Και φανατικότεροι αυτών είναι οι Σιριζέοι και οι Κοινάλιστες. Αυτοί είναι που λένε, αυτοί τρομακτικά που λένε, του χαμένου ευρωπαϊσμού και του χαμένου ευρωπαϊκού ονείρου, το οποίο δεν ήταν ποτέ βάσιμο, αλλά εν πάση περιπτώσει τώρα έφτασε σε ευτελή σημεία και κολλημένοι στα στρίδια πίσω από τον Biden και την εκάστοτε αμερικάνικη ηγεσία. Την ψευδοπαγκοσμιοποίηση πίσω από τους Big Pharma, από τους Big Tech, και φέρνουμε επενδύσεις εδώ. Τι επενδύσεις φέρνετε? Πουλάτε όλες τις κερδοφόρες επιχειρήσεις και τα μονοπωλιακά τμήματα της χώρας που είναι με αίμα ποτισμένα, τα πουλάτε κοψοχρονιά και τα λέτε ανάπτυξη, γιατί αυτά, ξέρετε, τώρα αγοράζει μια επιχείρηση, ένα μεγάλο πολυεθνικό εταιρεία ή αυτά τα κερδοσκοπικά φαντ. Η αγορά αυτή προστίθεται αυτούσια στο εθνικό ακαθάριστο προϊόν. Και λέει, είχαμε ανάπτυξη, λέει. Τι ανάπτυξη, παιδιά, αφού πουλήσατε τη μισή Ελλάδα? Βεβαίως ανεβαίνει έτσι τεχνητά το εθνικό προϊόν. Έτσι. Αλλά δεν έχουμε νέο πλούτο από αυτό. Δεν παράγει νέο πλούτο. Όχι, βέβαια. Δεν παράγεται νέο πλούτο. Πουλάτε τον υπάρχοντα πλούτο και τον πουλάτε μισοτιμής. Τελειώνετε τη χώρα. Δεν αφήνετε να ανασάνει. Και φτωχοποιείτε τον ελληνικό λαό. Τον εξαθλιώνετε. Αν μιλάγαμε με τον Γιώργο τον Κασιμάτη, θα μας έλεγε ότι όλα αυτά ήταν δυστυχώς αναμενόμενα. Κλείνοντας, και επειδή έβαλες πολύ ωραία τα ουσιαστικά πολιτικά, γεωπολιτικά ζητήματα που αφορούν αυτό που αποκαλώ εγώ δεύτερο κύκλο του παγκόσμιου καπιταλισμού, θα σου πω το εξής. Έχω την αίσθηση ότι η Τουρκία θέλει να παίξει ένα ρόλο κλειδί στη θάλασσα και στο κομβικό σημείο της νοτιοανατολικής Μεσογείου, διαμετακόμισης προϊόντων και υπηρεσιών των συμφερόντων των δυνάμεων του δεύτερου καπιταλιστικού κύκλου. Αυτό το παιχνίδι παίζει. Βεβαίως. Μαζί με το θρησκευτικό ναι, πολιτικό. Το Ισλάμ είναι βασικό. Του πανισλαμισμού, αλλά όχι. Για λογαριασμό της Τουρκίας. Και εκεί βέβαια συναντά την αντίθεση του Ιράν, που είναι από εδώ μεριά οι Σιήτες, ενώ από εδώ έχουμε τους Σουνίτες, τους Τούρκους. Αυτή είναι η κατάσταση, κυρίες και κύριοι, στην παγκοσμιότητα, όπως την περιέγραψε ο Παναγιώτης Ολαφαζάνης, ένας πατριώτης, ένας προοδευτικός άνθρωπος, που αγαπά τούτο το χώρο, που πονά για αυτό τον χώρο και συνεχίζει να αγωνίζεται ακούραστα. Και θέλω να σου πω, Παναγιώτη Λαφαζάνη, ότι ξέρεις ότι η πεποίθησή μου είναι ότι πολιτικά έχεις δικαιωθεί πλήρως. Πλήρως. Βεβαίως. Πλήρως. Ναι. Μακροστατηγικά, μακροπολιτικά, μακροοικονομικά έχεις δικαιωθεί σε ό,τι επισήμανες και δεν ακούστηκες ποτέ. Βεβαίως. Αν εφαρμόζεται η πολιτική που πρότεινα το 2015 στον ΣΥΡΙΖΑ, αν την ακολουθούσε, μια πολιτική απόλυτα ρεαλιστική, μέσα στη φορά των εξελίξεων και των πραγμάτων στην περιοχή μας και στον κόσμο, αυτή την πολιτική απεγκλωβισμού από μνημόνια. Έτσι. Και άνοιγμα άλλη γεωστρατηγική και γεωπολιτική προς Ανατολάς. Έτσι. Η Ελλάδα δεν είναι μια χώρα με την στενή έννοια δυτική. Όχι, βέβαια. Είναι μια χώρα η οποία πρέπει να βλέπει προς όλους τους ορίζοντες, δυτικά, ανατολικά, βόρεια και νότια. Αυτή είναι η Ελλάδα. Αυτή ήταν διαχρονικά η Ελλάδα. Η χώρα πόρτα που λέμε. Η αρχαία, πόρτα, από την αρχαιότητα μέχρι τώρα, έτσι, η Ελλάδα ποτέ δεν ήταν κλεισμένη σε έναν ορίζοντα. Όχι, βέβαια. Οι ελληνικές αποικίες στην αρχαία Ελλάδα φτάνανε μέχρι μέχρι τη σημερινή Βρετανία. Το Γιβραλτάρ μέχρι τη σημερινή Βρετανία. Έτσι. Ανατολικά μέχρι τις Ινδίες. Έτσι. Νότια την Αίγυπτο και παρακάτω. Από βορρά είχαμε όλο αυτό το τόξο. Δηλαδή ήταν μια Ελλάδα η οποία είχε ορίζοντα, είχε πνεύμα, είχε να μεταδώσει πράγματα, είχε φιλοδοξίες, είχε αυτό που λέμε ταυτότητα. Γιατί σήμερα, Νίκο, κακά τα ψέματα,
Μόνο τα έθνη που διατηρούν ταυτότητα. Έτσι. Πολιτική, οικονομική, πολιτιστική, τεχνολογική ταυτότητα, δικιά τους οντότητα, και συνδέονται με την μεγάλη παράδοσή τους, όσα έχουν και άλλα που δεν έχουν, τι δημιουργούν προκειμένου να κινήσουν την κατάσταση προς τα μπρος. Μόνο αυτά τα έθνη θα υπάρξουν. Έτσι. Η Ρωσία γιατί υπάρχει ακόμα? Γιατί έχει ταυτότητα. Έχει αυτό είναι το βασικό. Έτσι. Όλα τα άλλα έπονται. Έτσι. Έχει ταυτότητα. Έτσι. Ταυτότητα. Έτσι. Η Κίνα. Ταυτότητα. Έχει ταυτότητα. Ασφαλώς. Δεν μπορείς να κάνεις, να μπερδέψεις τον κινέζικο τρόπο ζωής, τον κινέζικο πολιτισμό, την κινέζικη σκέψη με οποιαδήποτε. Έτσι. Δεν μπορείς το Ρώσο να τον βάλεις δίπλα στον άλλον και να πεις α, οι ίδιοι είναι. Έτσι. Λοιπόν, όσια έθνη έχουν ταυτότητα δεν αποεθνοποιούνται. Έτσι. Δεν καταστρέφουν δηλαδή τη βάση της ύπαρξής τους, τις ρίζες τους. Αν καταστρέψεις ρίζες, το δέντρο μαραίνεται. Έτσι. Δεν θα μείνεις στις ρίζες, θα προχωρήσεις. Αλλά αυτό είναι το βασικό. Και αυτό είναι σήμερα που χρειάζεται. Μια νέα πολιτική δύναμη. Έτσι. Που θα ενώσει τον πατριωτικό κόσμο, δημοκρατικό, πατριωτικό, δημοκρατικό κόσμο της χώρας και θα σπάσει αυτό το φαύλο κύκλο και θα ανοίξει νέους δρόμους. Πριν είναι πολύ αργά, γιατί σε λίγο μπορεί αυτή η χώρα να μην υφίσταται πλέον. Να έχει συνδυθεί μέσα στις συμπληγάδες που έχουν στήσει στην περιοχή, στην Ευρώπη και στον κόσμο. Και όλοι θέλουν να εξαφανιστεί αυτή η χώρα. Οι μεγάλοι, αυτοί που θέλουν να κυριαρχήσουν. Θέλουν να την εξαφανίσουν, να την τελειώσουν. Παναγιώτη, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Να είσαι καλά, Νίκο. Εγώ ευχαριστώ που ήσουν εδώ. Θα μας δοθεί όμως κι άλλη φορά η ευκαιρία. Βεβαίως. Να είσαι κοντά μας. Βεβαίως. Και να μιλήσουμε για τα μεγάλα ζητήματα που απασχολούν όχι μόνο τη χώρα μας, αλλά πρέπει, και όλο τον κόσμο. Η εκπομπή σου πρέπει να γίνει και είναι, βέβαια, και θα γίνει, μπορεί να αναβαθμιστεί ως ένα βήμα σχολιασμού με άλλο τρόπο όλης της επικαιρότητας. Αυτό το έχει ανάγκη ο κόσμος. Να είσαι καλά, ευχαριστώ πολύ. Το έχει ανάγκη και εσύ είσαι ο πιο ικανός για να το προσφέρεις αυτό. Να είσαι καλά. Την εναλλακτική θεώρηση, ριζοσπαστική και ρεαλιστική, πατριωτική, δημοκρατική. Έτσι, να είσαι καλά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώντας τον Παναγιώτη τον Λαφαζάνη, ένα ιστορικό, πατριωτικό, προοδευτικό στέλεχος στη χώρα, θέλω να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη φορά. Έως τότε, να είστε όλοι και όλες καλά. Γεια χαρά.